Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλά τα λες. Καλά προχώρα. Πάντα τα λέω καλά. Καλά όχι πάντα, αν περιαυτολογήσω. Προχώρα. Κατά 99,99% τα λέω καλά. Πάλι σαλιαρίζεις, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Το όχι το όνομα. Ντρούλινγκ. Πώς λίγο ποιος είναι, βέβαια από τη φωνή. Η κυτρινόμαυρη έχετε καταλάβει, η ασπρόμαυρη όσοι ακούτε δεν έχετε καταλάβει, αν και τον έχετε ακούσει άλλες δύο φορές. Να πούμε ότι η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο «Ράδιο Μαρμίτα». Είπαμε Πέμπτη, εδώ και κάποιες Πέμπτες ο Τάσος λείπει, ξέρετε το λόγο, πιστεύω ότι είναι προς το τέλος της περιπέτειας που έχει με τα δόντια. Οπότε νομίζω σύντομα και τις Πέμπτες θα μπορεί να είναι κοντά μας. Να πάω λίγο να πω ότι δίπλα μου είναι ο κύριος Πόστμαν που σαν ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές. Αυτή τη φορά θα χτυπήσει και τρίτη. Μπράβο ρε Πόστμαν. Καλησπέρα σας κύριε Ντρούλινγκ. Στον κόσμο δεν θα πεις καλησπέρα. Εμένα με ξέρεις. Εμένα λες καλησπέρα. Καλησπέρα και στον κόσμο βεβαίως. Άλλη μια εκπομπή σε κίτρινο μαύρο φόντο. Έτσι. Ναι. Θα την ανοίξουμε και θα την κλείσουμε μιλώντας για Άρη. Βέβαια, και όχι μόνο. Στεναχωρήσουμε λίγο τους ασπρόμαυρους ακροατές. Αλλά δεν μπορείς χαρούμενοι να σηκώνουν το πρωτάθλημα την Κυριακή. Γιατί δεν του στεναχωρεί τίποτα, νομίζω. Μάλιστα, και λογικό. Εσύ, αν έπαιρνε πρωτάθλημα, θα σε στεναχωρούσε κάτι. Δεν το καταλαβαίνω. Όχι, όχι. Όχι, τίποτα. Τι θα σε στεναχωρούσε. Όχι, δεν θα με στεναχωρούσε. Αθλητικά εννοώ. Άλλο. Τα προβλήματα τη ζωή, ο καθένα έχει τα δικά του προβλήματα, τι δικέ του έννοιε, στεναχώριε και μη. Αυτό είναι άλλο. Ποδοσφαιρικά, δηλαδή, παίρνει ο Άρης πρωτάθλημα και μπορεί να σε χαλάσει κάτι. Όχι. Δεν νομίζω. Τίποτα. Έτσι. Τίποτα. Να είμαστε σωστοί. Όσο μπορούμε, πέραν τις οπαδικές μας προτιμήσεις. Λοιπόν, πάω λίγο να διαβάσω τους υποστηρικτές, κύριε Πόστμαν. Ακριβώς. Μια που κινείσαι στην αγορά, είσαι Πόστμαν Παραδείς, το πας στο γράμμα. Εννοείται. Εννοείται. Το φέρνω. Και το φέρνεις πολλά χρόνια ήδη. Πόσα χρόνια? 33, συναπτά. 33 χρόνια είσαι ταχυδρόμος. Ακριβώς, ρε φίλε. 33 χρόνια πηγαίνεις. Δεν το πιστεύεις, Βγαίνεις με αυτή τη φάτσα έξω, θα μου πεις 33 χρόνια. Κοίταξε, αν θεωρείς ότι η φάτσα μου είναι αντιτουριστική, κάνεις λάθος. Το θεωρώ. Λάθος κάνεις. Λάθος μεγάλο. Κάνω. Πολύ μεγάλο. Ναι. Τεράστιο. Σου λένε. Ναι. Ρώτα την πιάτσα να σε πει. Σου λένε ότι είσαι ωραίος. Ότι είμαι πάρα πολύ ωραίος. Ωραία. Όχι απλώς ωραίος. Σου έχω νέα. Να, μπράβο. Για λέγε. Σου λένε ψέματα. Να σου πω την αλήθεια. Ή σε έχουν ανάγκη ένα από τα δύο. Μάλλον σε έχουν ανάγκη. Προχωράνε σαλιάρι τώρα. Μάλλον σε έχουν ανάγκη. Δεν μπορώ. Εντάξει, είσαι καλό στη δουλειά σου. Παρακαλώ. Και 33. Σε πόσα χρόνια, σε 7 βγαίνεις δηλαδή? Σε 7. Σε 7, για πλήρους. Επειδή δεν τα ξέρω αυτά καλά τα εργατικά, εργατολογικά μάλλον. Να. Σε 40 δηλαδή ένα λεπτό. Σε 40 εσύ δεν βγεις 67. Παίρνεις την άλλη μέρα σύνταξη ή όχι? Όχι. Πρέπει όχι. Να πας 67. Όχι, όχι. Εμάς είναι το καθεστώς, επειδή είμαστε. Έχω, δηλαδή το πρώτο μου ένσημο έγινε μετά το 83. Άρα παίρνεις την άλλη μέρα, θα εγώ, εμένα υπάρχει το καθεστώς το καινούριο. Ναι. 62 χρονών και 40 χρόνια. Ναι. Άρα εγώ, 62. Εγώ στα 62 δεν θα έχω 40 χρόνια. Θα έχω 30, αυτό σου λέω, θα έχω 38, άκουσε με λίγο. Ναι. Άρα πάμε στα 64. Α, άλλο λέω, άλλο θέλω να πω. Ας πω ότι ξεκινούσε 20 χρονών τη δουλειά. Ναι. Ωραία. Και άρα 60 συμπλήρωνε 40 χρόνια δουλειά, έτσι. Ναι, ναι. Και έβγαινε 60 και μία μέρα θα έπαιρνε σύνταξη. Ναι, όχι. Εννοείται. Εννοείται. Βέβαια. Εντάξει. Θα έπαιρνε. Ωραία. Γιατί 67 ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Αν και δεν ξέρω κανέναν τώρα από το ένα. Δεν ξέρω κανέναν. Όχι στην Ελλάδα. Γιατί, είναι λέει, ανάλογα το πότε έχει βάλει τα ένσημά σου. Αυτό το καθεστώ ισχύει από το 92 και μετά. Ρε φίλε, όσοι έχουν προσληφθεί από το 92 και μετά. Σου λέει ο άλλος, θα σου πει ο άλλος, γιατί εμείς γκρινιάζουμε και δικαίως σε αυτά τα θέματα σε κάποια, γιατί μας βάλανε χοντρό χέρι. Το δικαιούμασταν λίγο, γιατί ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Εντάξει, αλλά όχι τέτοιο χέρι που φάγαμε. Και σου λέει ο άλλος, και στη Γερμανία 67 χρονών βγαίνει. Και όντως έχει 67 χρονών βγαίνει σύνταξη. Ναι, αλλά. Όχι όλοι. Άλλο θέλω να πω. Έχει δει, δεν ξέρω. Χωρίς να, δεν έχω ζήσει στη Γερμανία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, έχεις δει κανέναν 66 χρονών να δουλεύει? Εγώ έχω την εντύπωση ότι και 66 χρονών, αν τυχόν δουλεύει, αυτός δεν δουλεύει. Ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτός δηλαδή, κάθεται. Εσύ θέλεις έναν σβαφέα, ρε παιδί, ναι. Που είναι 66 χρονών. Θα προτιμείς σβαφέα 66 χρονών? Όχι, βέβαια. Αυτό λέω. Αν είναι άρα κανείς δεν δουλεύει μέχρι τα 66. Υποτίθεται, σταματάς και βγαίνεις σύνταξη, έτσι. Ναι. Υποτίθεται στα 67. Ναι. Ξέρεις κανένα 65 χρονών να δουλεύει, δεν ξέρω κανέναν. Υπάρχουν ίσως κάποια επαγγέλματα.
που μπορείς να δουλέψεις και μετά τα 67, ας πούμε. Λέω. Άλλο αυτά. Τώρα, για αλλά λέω, αυτά τα οποία λες εσύ, και τέτοια και πάλι είναι δύσκολο. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. Το πιάσαμε και το κοινωνικό μήνυμα. Το περάσαμε. Εννοείται. Αφού με μένα έχεις να κάνεις τώρα, είναι δυνατόν. Να σου πω την αλήθεια, δεν βρήκα άλλο να φέρω και σου είπα. Ναι, το κατάλαβα. Όταν παρακαλούσε το τηλέφωνο. Και σε έπραξα 8.000 όχι και ήσουν οι 8.000 ένα επιλογή. Λοιπόν, πορκίτο ψητοπολείο, κύριε Πόστμαν. Παρακαλώ. Ξέρεις τι έχει το πορκίτο? Είναι ένα από τα καλά τα μαγαζιά. Έτσι. Το άκουσα και τις προηγούμενες φορές. Έτσι, δεν το έχω επισκεφτεί ακόμα. Θα το επισκεφτώ στο μέλλον. Μένεις μακριά. Ακριβώς. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις, να σου πω, κύριε Πόστμαν, ότι έχει το πορκίτο. Με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Μάλιστα. Σαν τα δικά μου δηλαδή. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Θα μου πεις τώρα και μεγάλη εβδομάδα. Τι γίνεται, ρε φίλε, κρεατικό δεν μπορούμε να τρώμε μεγάλη εβδομάδα. Χριστίσιμα κρέατα δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Εκτός αν το βαφτίσεις εσύ, πας σε καμιά να το βαφτίζεσαι. Υπάρχει όμως, έχει προνοήσει το πορκέτο, γιατί υπάρχει και νηστίσιμο μενού. Αποτελείται από φαλάφελ. Πες μου, ρε βλάχο, τι είναι το φαλάφελ. Δεν το ξέρω, φίλε. Δεν το ξέρω, θα σου το πω σε λίγο. Παρακαλώ. Μπιφτέκι λαχανικών, φαλάφελ, μανιτάρια στη σκάρα και καλαμαράκια που μπορείτε να τα συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε ράβικη πίτα, κυπριακή, κανονική και φυσικά πάντα σε χορτασικές τεράστιες μερίδες. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, είναι η διεύθυνση του Πορκίτου. Ανεβαίνοντας, είπαμε, ωραία, την ανηφορίτσα για να δεις φάτσα κάρτα, το Υπουργείο Γλάστρα της Μακεδονίας Θράκης και delivery στο 2310-520-555. Αυτό είναι πολύ βασικό, να το σημειώσουν όλοι. Αυτό το delivery. Το επόμενο είναι πιο σημαντικό. Κατεβάζοντας την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλνοντας φυσικά από μέσω κινητού, κερδίζεις 10% έκπτωση. Βέβαια, αυτό που είναι σημαντική, 10% εκτός, εσύ δεν μπορείς να το κάνεις γιατί το κινητό σου έχει 6,5 ευρώ. Οπότε, τι application μου λες και τι τέτοια. Είναι το μόνο κινητό που είδα ότι έχει καντράνε, φίλε. Γιατί τώρα, δηλαδή, το μειώνεις και πραγματικά. Το μειώνεις. Λοιπόν, πάμε και στην Pepsi USL Masters. Pepsi, ξέρεις, Pepsi πιστεύω να ξέρεις. Ναι. Έχεις πίνεις Pepsi. Βέβαια. Ναι. Παρακαλώ. Pepsi είπαμε. Μην τα μπερδεύεις. Pepsi. Λοιπόν, εσύ πόσο Master του UEFA Champions League είσαι, απόλαυσε την αγαπημένη σου παγωμένη Pepsi Max και ετοιμάσου να το αποδείξεις με τη συμμετοχή σου στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook. Απάντησε σωστά στο quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο για το τελικό στη Μαδρίτη και άλλα πίθανα δώρα όπως PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Θα σου πω σε λίγο ποιοι θα είναι. Βέβαια, εμείς στη Μαδρίτη να πάμε. Έχουμε πάει, την έχουμε επισκεφτεί τη Μαδρίτη, όπως άκουσες και το ηχητικό και μάλιστα με νίκη. Λαζαρίδης να είναι καλά. Λοιπόν, ναι, ο Λαζαρίδης να είναι καλά. Όντως. Λοιπόν, και ξεκινάμε, είπαμε τους υποστηρικτές εκπομπής, και ξεκινάμε με την κυτρινόμαυρη Πέμπτη, κυτρινόμαυρη ράδιο Μαρμίτα σημερινή. Επαναλαμβάνω για τους φίλους μας ασπρόμαυρους, φίλους μας, ότι Παρασκευή και Δευτέρα, που θα είναι τα προεόρτια και τα μεθεόρτια, η εκπομπή ράδιο Μαρμίτα της κατάξης του πρωταθλήματος φυσικά, έτσι, θα είναι ασπρόμαυρη με Τάσο και τους προσκεκλημένους του, έτσι. Λοιπόν, θα έχει προσκεκλημένους εδώ Τάσος. Μόνος σου να κάνει εκπομπή, θα φέρει κάποιο ανθρώπους, ξέρω, πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα, παίρνουν οι άνθρωποι, τι θα κάνουν, λες να κλαίνε, λίγο δύσκολο. Να κλαίνε, θα κλαίμε εμείς, δεν πειράζει. Παρακαλώ. Το ίδιο είναι. Λοιπόν, πού θες να ξεκινήσουμε, διότι την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, εγώ θεωρώ, θα ξεκινήσουμε από το λιγότερο σημαντικό. Θεωρώ εγώ, το ναι, λιγότερο σημαντικό τη δεδομένη χρονική στιγμή για μένα είναι το ποδόσφαιρο. Θα εξηγήσω γιατί. Είπαμε την προηγούμενη Πέμπτη, είχα εδώ στη θέση που κάθεσαι εσύ, είχα τον ηγεσία, πιστεύω να άκουσα στην εκπομπή. Λοιπόν, και επειδή ήταν μαθηματικά, όσο και αν αυτό μας στεναχωρεί, και όντως είναι κατάντια να μιλάμε για μπασκετικό Άρη και για σωτηρία. Όχι σωτηρία Μπέλου, σωτηρία από την πτώση στην Αλφαδία. Απίστευτο πράγμα, ρε Σεζά. Δεν είναι τίποτα απίστευτο. Είναι απίστευτα αυτά. Δεν είναι τίποτα. Ο Άρης ποτέ, όπως λέει και ο φίλος μου ο Κοκ, ο Άρης πάντα έχει κάτι. Δεν, δεν είναι μονότονος ο Άρης. Δεν πλήττεις ποτέ. Έχεις. Έχεις. Το συγκεκριμένο. Βέβαια αρνητικά έχεις, αλλά κάτι είναι γι' αυτό. Το συγκεκριμένο τμήμα, ναι, δεν ήταν ποτέ σε αυτό το χάλι. Θα τα πούμε, έτσι, πρόσεξε. Και είπαμε, ξεκινήσαμε να λέμε έτσι. Λίγα πραγματάκια, δηλαδή αν θέλαμε να πούμε ένα κιλό είπαμε 50 γραμμάρια και είπαμε ας το αφήσουμε, άσχετα από ο Νίκος δεν θα ήταν, ας πούμε, την επόμενη Πέμπτη εδώ, ας το αφήσουμε γιατί
μεσολαβούσε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Με την Κίμη. Με την Κίμη, ποιον Ατρόμητο. Ναι, εντάξει, okay. Με την Κίμη. Και οποία... με τον Ατρόμητο, καλά. Καλά, το Ατρόμητο αδιάφορο παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, αδιάφορα βαθμολογικά εννοώ. Το γόητρο και η νίκη πάντα πρέπει να υπάρχει στο ρεπερτόριό μας. Λέω ότι ξεκινήσαμε με τον Νίκο να πούμε κάποια πραγματάκια και το αφήσαμε, κάναμε έτσι ένα hold για να περάσει το match και να πούμε κάποια πραγματάκια. Πέρασε το match και μάλιστα πέρασε, να σου πω την αλήθεια, για μένα. Εμφατικά, φίλε. Εμφατικά, δηλαδή ήμουν σίγουρο ότι θα κερδίσουμε, αλλά αν μου έλεγε, δηλαδή, θα ποντάρεις ότι δεν θα κερδίσουμε πάνω από 18 πόντους, που πάνω από 18 πόντους θέλαμε για να είμαστε 100%. Δηλαδή, πλέον, να έχει ισοβαθμία. Ναι, να έχει και την ισοβαθμία και όλες γενικά τις ισοβαθμίες. Το καταφέραμε όχι με εκοφαντικό, με διπλά εκοφαντικό τρόπο. Έφτασε και 40 πόντους η διαφορά, έτσι. Βέβαια δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, δεν το λέμε για να πανηγυρίζουμε, προς Θεού. Θέλω να πω ότι 49-18 το ημίχρονο, νομίζω. 26-2 ήταν το δεκάλεπτο. Ναι. Ναι. 49-18 νομίζω το ημίχρονο. Καλά, άσχετο. Λέω ότι πλέον και μαθηματικά ο στόχος ντροπή της σωτηρίας της χρονιάς επετεύθη. Λοιπόν, άρα πλέον δεν μπορεί κάποιος να μας κατηγορεί σε εισαγωγικά ή όχι για κάποια πραγματάκια βαριά ή ελαφριά ή οποιαδήποτε κρίση θέλουμε να κάνουμε όσον αφορά το τμήμα, έτσι. Γι' αυτό είπα να ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο, το οποίο εκεί έχει τελειώσει στην ουσία η χρονιά. Μετά και το... Τελείωσε και για μένα. Ναι. Δηλαδή τα δύο αυτά παιχνίδια. Βασικά, βασικά και θα ακούσω την άποψή σου για να σου πω εγώ τι είπα τις δύο προηγούμενες έτσι με πολύ με πινελιά, για να δω αν συμφωνήσω ή όχι να ακούσω τη δική σου άποψη. Θεωρώ ότι μετά το παιχνίδι με τον Όφη και εφόσον έγιναν οι δύο ημιτελικοί κυπέλου και τα σκορ, αν ήταν διαφορετικά τα σκορ, αν πεζόταν η πρόκριση, που βέβαια ακόμη παίζεται, ποδόσφαιρο είναι έτσι, αλλά κακά τα ψέματα στην Ελλάδα αυτό το σκορ δύσκολα να ανατραπεί και ειδικά από την πιο αδύνατη ομάδα προς την καλύτερη. Έτσι. Δηλαδή δύσκολο να ανατρέψει και η Τρίπολη και η Λαμία το σκορ του πρώτου παιχνιδιού, τα οποία γίνονται τη μεγάλη εβδομάδα, την μεγάλη Πέμπτη. Θεωρώ ότι η ομάδα μας και μετά το 3-1 επί του Όφη είπε καλό καλοκαίρι. Πήραν τα κουβαδάκια τους οι παίκτες, άρχισαν να τρέχουν προς τις παραλίες και κατά κάποιο τρόπο έτσι τελείωσε η χρονιά. Βέβαια αυτό είναι λάθος νοοτροπία της ομάδος και σε αυτό ευθύνη έχουν από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο, έτσι. Συμφωνώ. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι η ομάδα είπε καλό καλοκαίρι. Μετά ειδικά τους δύο ημιτελικούς, είδαμε και το παιχνίδι στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό, είδαμε και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Χαρλάο, που βέβαια υπάρχει ένα μικρό για μένα άλοθη του καιρού. Βέβαια ο καιρός ήταν και για τους δύο, εμείς βέβαια κυνηγούσαμε το αποτέλεσμα, οι άλλοι ευνοεί πάντα αυτόν ο οποίος είναι θέλει να διαφυλάξει κάτι και όχι να δημιουργήσει. Λοιπόν, θέλω να την άποψή σου. Ναι, ναι, θα σου πω τώρα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι με τον Όφη, όπως είπες και εσύ, δώσαμε πλέον το στίγμα ότι ο Άρης είναι για ευρωπαϊκή πορεία. Έτσι, τελειώνει με λίγα λόγια αυτό το οποίο από την αρχή ήταν σαν στόχος. Όμως, τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Ατρόμητο για μένα ήταν πολύ βασικά και κρίσιμα. Ναι. Πρώτον, όχι τόσο πολύ για το βαθμολογικό ενδιαφέρον, γιατί είχαν προηγηθεί τα γεγονότα του Παναθηναϊκού. Άρα ξέραμε ότι θα υπάρξει μια δικάσιμος με αφαίρεση βαθμών κτλ. Ναι, η αφαίρεση ήταν δεδομένη. Όσο πιο πολύ για το γόητρο, ότι να τους πεις ρε φίλε, για κοιτάξτε. Με τον Παναθηναϊκό, ειδικά συμφωνώ. Ιδίως με τον Παναθηναϊκό, κοιτάξτε, εγώ είμαι εδώ. Γιατί είναι τεράστιο όνομα ο Παναθηναϊκός, άσχετα την. Γιατί αν έκανες μια διπλάρα μέσα στο ΑΚΑ. Τώρα θα μιλούσαν για άλλα πράγματα. Τους έδωσες δηλαδή το ένασμα, ναι, να βγάλουν γλώσσα, να σου πούν ότι κατά λάθος βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση που βρίσκεσαι. Ναι, γιατί... Υπήρχαμε και κάποια τέτοια, λοιπόν, δημοσιεύματα. Πάρα πολλά ήταν. Ιδίως από αθηναϊκών. Δημοσιογράφων. Εντάξει, από λογικό. Λοιπόν, τους έδωσε το πάτημα. Λογικό αυτό. Ήταν πολύ άσχημο αποτέλεσμα αυτό το οποίο κάναμε στο ΑΚΑ. Εμένα αυτό με πείραξε πάρα πολύ. Η εμφάνιση ήταν στο και δεύτερο. Η εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Δηλαδή έκανε ένα 2-0 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στην ουσία δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε στο γήπεδο. Δεν υπήρχε. Έτσι. Αυτή η ομάδα ήταν... ο Άρης βέβαια. Δεν υπήρχε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, και φτάνουμε βέβαια στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, όπου εκεί παίζεται η τέταρτη θέση. Mm-hmm. Μία θέση που, αν κάτσουμε και την αναλογιστούμε, θα δούμε ότι ο Άρης είναι... επί την παρουσία του στην Super League τέταρτος κατευθείαν με την επάνωδό του και μάλιστα ευρωπαίος. Άρα λοιπόν θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο κέρδος για το πρεστής του συλλόγου, διότι θα έδειχνε
το πόσο αυτή η ομάδα το έχει στο DNA της, όσο και να μπορέσει να την πολεμήσουν, να την καταχαρακώσουν, να βρεθεί εκεί που βρέθηκε, επανήρθε και δήλωσε παρόν. Λοιπόν, δεν το έκανε, βέβαια. Έχω την εντύπωση ότι ο Ατρόμητος, για να είμαστε παντελονάτοι, ήταν καλή, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα ήταν, και η καλύτερη ομάδα από εμάς. Όχι, από τη στιγμή που σκόραρε το πρώτο γκολ ήταν κυρίαρχο στο γήπεδο. Ακριβώς. Λοιπόν, εκτός από το πρώτο τέταρτο δηλαδή που πιέσαμε και φανήκαμε, από εκεί και μετά ο Ατρόμητος νομίζω ότι έδειξε το στίγμα του. Όντως είναι δίκαια που είναι τέταρτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά θα είναι η τελευταία του φορά, έτσι πιστεύω εγώ. Κοίτα, λοιπόν, εγώ δεν έχω δει τα παιχνίδια του Ατρόμητου, εκτός τα δύο τα δικά μας και κάποια. Έχω δει αρκετά. Και κάποια, εντάξει, τώρα μπορεί να είδα αποσπασματικά κάποια στιγμή, ότι πάει ολόκληρο μάτς αποκλείεται να είδα. Δεν νομίζω ότι είναι καλύτερος ο Ατρόμητος από εμάς. Εντύπωση... Είναι πιο δεμένος, είναι πιο συγκροτημένος, ναι, πιο καλή ομάδα, δηλαδή ποιοτικά. Με τίποτα δεν είναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο ομάδο. Και θεωρώ, αυτό σου είπα, είναι πιο συγκροτημένος, πιο δεμένος. Θεωρώ, και όχι θεωρώ, αυτό είναι σίγουρο ότι. Και το είπα κιόλας στο σχόλιο μου εδώ τις προηγούμενες μέρες, ότι το θα πάμε στο διάλειμμα, ναι, Χρήστο. Δεν είπα και ο Χρήστος, και όσοι φυσικά στην οικοληψία, ο Χριστάρας. αυτό είναι δεδομένο που θα σου πω, δεν είναι δική μου σκέψη, ότι τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ποιότητας του Ατρόμητου είναι ιδανική, έτσι, δεν είναι δική του παίκτη. Τώρα θα σου πει ο άλλος, και εσένα ο Γάλλος και ο Ματέο είναι ιδανική. Να. Θα πούμε και για τον... για τον Ματέο κάποια πράγματα τα οποία γράφονται. Ναι, μένα όμως δεν είναι τα δύο τρίτα. Λέω, θεωρώ ότι μεγαλύτερη ποσοστιαία ποιοτικά ο Ατρόμητος είναι η ιδανική του. Εκείνη η δύναμή του. Λοιπόν, πάμε λίγο στο πρώτο διάλειμμα. Πόσμαν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε λίγο ακόμη για ποδόσφαιρο. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο. Θέλω να πω και εγώ κάποια πράγματα για τον μπάσκετ που θέλω να τα πω και την προηγούμενη εβδομάδα. Και εσύ φυσικά, και αμέσως μην καλείτε φυσικά, μετά τις 9 θα ανοίξουμε, θα έχουμε μία ώρα, αν υπάρχει να πούμε κάποιο, πολλά και με τον κόσμο. Πούμε και με τον κόσμο, και φυσικά εμείς μπορούμε να φλιαρούμε και μέχρι τις 11 και 12, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Κύριος Πόστμαν Ιωάννης Τζίφρης. Ζάχος Ντρόλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Παρεούλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτά που λέγαμε. Ήμασταν και πιστεύω θέλω να το κλείσουμε λίγο γρήγορα, γιατί οι διαφημίσεις Λίμπερο είναι πάρα πολλές. Οπότε ο χρόνος λιγοστεύει. Να κλείσουμε το θέμα ποδόσφαιρο και να πάμε στο μπάσκετ που θεωρώ εκεί είναι σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, για ποδόσφαιρο τι λέγαμε. Θέλω να εσύ πω το εξής. Ναι, ναι. Επειδή θεωρώ ότι οι δύο αυτές αγωνιστικές οι τελευταίες Πανετολικού Ξάνθη είναι τελείως διαδικαστικές. Ναι, ναι, έχω ναι. την εντύπωση ότι ο Μίστερ Παντελίδης πρέπει θα δοκιμάσει να πράγματα, δοκιμάσει πολλά λόγια, πράγματα. Λόγια, έτσι, ναι. Και με ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν παίξει μέχρι τώρα. Και καλό είναι να τους δώσει μια ευκαιρία. Το Σόουζα λέει θα τον βάλει δεξί μπακ. Να, στον βάλει. Βεβαίως. Λοιπόν, θα ήθελα εγώ να δω και από τους. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι. Ποιους δηλαδή εννοείς. Αυτοί οι οποίοι κάνουν προπόνηση με τους ενδεκαδάτους, να το τι πω. Τι λες, με η Τζόγλου, αυτούς. Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι θα αποτελέσουν παρελθόν αυτό. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Αλλά θα ήταν μια καλή ευκαιρία. Δικαίως ή αδίκως. Να τους δώσει ακριβώς μια ευκαιρία να παίξουν και αυτά τα παιδιά. Ναι, νομίζω από τη στιγμή που φαίνονταν το Δεκέμβριο θέλαμε να τους διώξουμε, πολύ περισσότερο. Όταν θες λοιπόν, να κάνεις ένα βήμα περισσότερο, έτσι. Είναι αρκετοί πάντως οι ποδοσφαιριστές. Δεν την έκανα copy-paste στη λίστα. Όχι, που τελειώνει το συμβόλαιό τους. Και όχι, είναι 12 αυτοί που τελειώνουν το συμβόλαιο. Όμως. Από αυτούς πόσους ήταν. Από αυτούς πόσοι είναι που θα μείνουν. Ή τρεις ή δύο ή τέσσερις. Εγώ θεωρώ ότι είναι τέσσερις αυτοί οι οποίοι θα μείνουν. Και δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει και με τους δύο δανεικούς. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι η χρονιά. Επειδή πολλοί μιλάνε, αν ήταν θετική, ήταν μια χρονιά που ήταν, έπρεπε, ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του Άρη κτλ. Εγώ θεωρώ ότι η χρονιά είναι θετική. Mm-hmm. Έτσι, την βάζω ένα μεγάλο σταυρό συν δίπλα στον Άρη την φετινή χρονιά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα η οποία το καλοκαίρι δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής από αυτούς οι οποίοι παίζουν στην εντεκάδα. Έτσι, λοιπόν, ή στην 18άδα. Είναι μια πολύ ωραία ομάδα και πολύ ωραία ευκαιρία για αυτούς τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι την απαρτίζουν να συνεχίσουν μαζί, γιατί έτσι φτιάχνουν οι ομάδες, έτσι δημιουργώντας έναν κορμό και με διάφορες προσθήκες πας για να ανοίξεις άλλες σελίδες.
προς τα επάνω, έτσι, και όχι προς τα κάτω. Αυτοί οι οποίοι δεν χρειάζονται, θα τους ευχαριστήσουμε για την προσφορά. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια τους χρειαστήκαμε στις κατηγορίες που πέσαμε. Λοιπόν, και θέλω να πω και να σταθώ ότι αυτό με τις προηγούμενες δύο χρονιές, τέσσερις χρονιές, εν πάση περιπτώσει τις μαύρες χρονιές, σταματάει εδώ, Ζάχο. Ναι. Γιατί δεν αρμόζει και δεν ταιριάζει πραγματικά στον τεράστιο αυτό σύλλογο να συζητάμε για Β' και Γ' εθνικές. Έτσι. Ωραία. Κλείνει η παρένθεση. Αυτές πλέον μένουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας, γιατί πρέπει τακτά διαστήματα να τις θυμόμαστε, έτσι. Νοερός, όχι βέβαια. Τα λάθη που μας οδήγησαν εκεί πρέπει να θυμόμαστε, έτσι, ναι. Όχι τίποτα άλλο. Ακριβώς. Γιατί όταν περάσεις αυτά τα δράματα, πιστεύω ότι βάζεις μυαλό. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Εγώ επαναλαμβάνω, για να το ξαναπώ, δεν γίνεται σε αυτό το που είπες για το επιτυχημένη. Επιτυχημένη, δεν θα πω φυσικά αποτυχημένη, αλλά δεν θα πω ούτε πετυχημένη. Για πρώτη χρονιά είναι καλά, αλλά θεωρώ ότι και εσύ μάλιστα που είσαι και μεγαλύτερος, όντως είσαι τζόβενος. Πόσο δηλαδή. Είσαι αρκετά μεγαλύτερος. Σαν την Πελοπόννησο. Εντάξει, αρκετά, είσαι μεγαλύτερος. Μάλιστα. Λοιπόν, θεωρώ ότι πετυχημένες χρονιές από εδώ και πέρα είναι αυτές που θα φέρουν τίτλο, καμία άλλη. Εννοείται. Το χρειάζεται οπωσδήποτε. Λοιπόν, άρα πάμε τώρα για μένα, για τη δική μου οπτική γωνία, στα πιο δύσκολα, που είναι το μπασκετικό κομμάτι. Είχαμε, εκεί αρχίζουμε, λοιπόν, τα άσχημα. Να κάνω έτσι ένα προλογίσκο, θέλω να ακούσω την άποψή σου και μετά θα πω εγώ τη δική μου. Είχαμε μία δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η οποία, δεν ξέρω τώρα πώς να την αποκαλέσω, θλιβερή κατάντια. Θα μου πει κάποιος, καλά ρε φίλε, ο Άρης είναι σε μνημόνιο στην ουσία, έτσι. Έτσι. Έχει 4, 5, 6, 7, δεν ξέρω πόσα μπαν. Άλλοι λένε, διαβάζω κάποιες συνεντεύξεις, άλλα είναι 2. Διαβάσα κάποιες συνεντεύξεις στην αρχή του κυρίου Γουλιέλμου, που μην ξεχνάμε ότι ο Γουλιέλμος είναι αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Έτσι. Υπάρχει έτσι. Μεταβίβαση μετοχών. Δεν μιλάμε για διαχειριστή, για κάποιον ή ξέρω εγώ. Μπροστινό, ας πούμε, που λένε όλοι διάφοροι. Τον μπροστινό ή πισινό, δεν ξέρω εγώ. Εγώ και μπροστινός να είναι και πισινός, εγώ ξέρω ότι αυτός έχει τις μετοχές. Τώρα, αν από πίσω του είναι ο Σοΐχης Μασούρ ή είμαι εγώ, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, με ενδιαφέρει ποιος φαίνεται. Ή Αμβροσιάδος. Ο κύριος, ποιος? Ή Αμβροσιάδος. Αχ, μη κάνεις, μη θες να με τσιτώσεις, ρε φίλε. Θες να με τσιτώσεις, δηλαδή. Θα σχολιάσω και αυτό. Είσαι καλό, ναι, θα σχολιάσω. Λοιπόν, όχι, θέλω να ακούσω πρώτα εσένα. Λέω ότι είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που άρχισε εμπλέκεται καλός ή κακός σε σενάρια υποβιβασμού, πτώσεις λίγο, πολύ, περισσότερο 5%, 6% σίγουρα είχε μπλεκτεί αυτά τα δύο χρόνια. Εννοείται. Και πέρσι και φέτος. Βεβαίως. Και επαναλαμβάνω, στο μπάσκετ, αυτό ήταν το γενικότερο σχολείο μου, θα ακούσω τη δικιά σου απόψη και μετά θα πω εγώ, ότι μπορεί να πέφτουν δύο, μπορεί όντως και πέρσι και φέτος να υπήρχαν δύο και τρεις, μπορεί και τέσσερις χειρότερες ομάδες, τέλος πάντων στο ίδιο επίπεδο, και να λέμε το κλασικό που λέμε εμείς οι Αριανοί, Άρης είσαι. Θεωρώ όμως ότι αν συνεχιστεί αυτό το βιολί, κάποια στιγμή μέσα στους δύο χειρότερους. Ναι, όχι. Όχι. Κάποια στιγμή μέσα στους δύο χειρότερους θα είμαστε και εμείς. Δηλαδή θα είμαστε όντως μέσα στους δύο χειρότερους, γιατί μην ξεχνάμε κιόλας ότι η διαφορά μας με ομάδες που ακούσω, ας πούμε, τώρα Κολοσσός θα έλεγα γιατί μπορεί να έπεσε φέτος. Άλλες, πέσα, παιδί μου, Ήφαιστος που παίζουμε. Από τη στιγμή που γίναν 5 ή 6, δεν θυμάμαι πόσο είναι οι ξένοι, οι διαφορές, 6, οι διαφορές πλέον δεν υφίσταται. Εντάξει. Αγωνιστική διαφορά δεν υφίσταται. Γιατί μπορεί, όπως εμείς μπορούμε να βρούμε τα Κελεπούρια ή του Ζόγκ, το ίδιο μπορεί να κάνουν και άλλοι. Και μάλιστα όταν υπάρχει ο αριθμός 6, σίγουρα δεν μπορεί να είναι και 6 Ζόγκ. Έτσι. Έτσι. Και επειδή το μπάσκετ αποτελείται από πεντάδα, είδαμε αυτό ότι οι διαφορές έχουν κλείσει ως δεν υπάρχει καμία διαφορά. Άρα του χρόνου ή του παραχρόνου, αν συνεχίσει αυτό το βιολί, μπορεί να είμαστε όντως εμείς μέσα στους δύο χειρότερους και να είναι μη αναστρέψιμοι. Και να είστε σίγουροι, συναριανοί, ότι δεν υπάρχει κανείς να σε σώσει. Άρης είσαι ο αυτοκράτορας, θα πάρεις δύο σφυρίγματα. Και δεν αυτό υπάρχει. Φάνηκε τέτοιο. Θέλω την άποψή σου και μετά θέλω να κάνω ένα σχόλιο και για τον κύριο Γουλιέλμο και για τον ΑΣ και για όλους. Θέλω να πω το εξής καταρχήν. Καταρχήν είναι το τι προεργασία κάνεις το καλοκαίρι, έτσι, για να δημιουργήσεις μία ομάδα μπάσκετ.
θεωρώ ότι η ομάδα μπάσκετ είναι πάρα πολύ εύκολη στο να τη δημιουργήσεις. Από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν έξι Αμερικανοί, όχι ξένοι, έξι Αμερικανοί, μπορείς να φέρεις έξι Αμερικανάκια, έτσι, και μαζί με έξι Ελληνόπουλα ή παίχτες οι οποίοι είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, οι κοινοτικοί οι λεγόμενοι. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνεις μια πολύ καλή ομάδα. Χωρίς να θέλω, φυσικά δεν θα σε καθοδηγήσω εγώ τι θα πεις. Εσύ πας κατευθείαν στο αγωνιστικό. Ναι. Εγώ δεν μιλήσω για αγωνιστικό. Θες να μιλήσεις να το, θα έφτανα. Όχι. Ό,τι θες να πεις, εγώ δεν σου πω τι θα πεις. Θα έφτανα και εκεί. Αλλά θέλω να πω ότι κατευθείαν προσεγγίζεις το αγωνιστικό. Εγώ δεν προσεγγίζω το αγωνιστικό. Δεν προσεγγίζω το σχολείο. Το θεωρείς δευτερεύον δηλαδή. Το θεωρώ δευτερεύον. Εννοείται. Γιατί σου είπα. Γι' αυτό έκανα το μίνι πρόλογο ότι κάποια στιγμή στο αγωνιστικό θα φτάσουμε, αν συνεχιστεί, να στο πω αλλιώς. 10 χρόνια είναι αυτή η τέτοια. Γιατί μνημόνιο, πληρώνοντας λίγο, μην νομίζει ο κόσμος στο Άρη ότι σε 2 χρόνια σε ένα θα βγούμε ή αν βγούμε από τα. Υπάρχουν, πρέπει να πληρώνονται, θυμάμαι το ποσό, ήταν πάνω από 700 χιλιάρικα είναι κάτω τα από... μπαν. 700 χιλιάρικα είναι το μπαν και περίπου 200 χιλιάρικα είναι οι διακανονισμένοι. Εγώ θυμάμαι, φίλε, δεν ξέρω μπαν. Διακανονισμοί και τέτοιο. Λοιπόν. Θυμάμαι ότι ήταν 4,5 άγγιζαν τα 5 εκατομμύρια. Ο κύριος Γουλιέλμος είπε 1,5 πλήρωσα. Θα πάω μετά στον κύριο Γουλιέλμο. Και έτσι να είναι. Ναι. Μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια. Αν πιστεύει κάποιος ότι σε 1-2 χρόνια μπορεί να πληρώσει ο Άρης και ο κύριος Γουλιέλμος 3,5 εκατομμύρια, να πω ότι πιστεύει και στον Άγιο Βασίλειο. Λοιπόν, άρα θα πάει χρόνια αυτά και σε κάποια στιγμή θα είμαστε και εμείς τους δύο. Επομένως πρέπει, βάσει από αυτά τα οποία λες, εγώ έφτασα στο αγωνιστικό. Όχι, ναι. Γιατί ανάλογα με τις δυνατότητες αυτών που έχεις, δηλαδή το τι έχει τσέπη μου, δημιουργώ και τις κατάλληλες συνθήκες, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Από τη στιγμή που βρέθηκε ο κύριος Γουλιέλμος και ανέλαβε τον Άρη, γιατί μην ξεχνάμε ότι προ κύριου Γουλιέλμου υπήρχε ένα. Κύριος Λάσκαρης ήταν. Και η Λασκάρια. Είχε φύγει ο κύριος Λάσκαρης, αν θυμάσαι καλά. Όχι. Είχε παραιτηθεί. Είχε στην ουσία. Έψαχνε να δει πού θα δώσει τις μετοχές. Αλλά στην ουσία δεν συμμετείχε ενεργά στην ομάδα και την ομάδα την πηγαίνανε. Πλήρωνε κάποιες υποχρεώσεις μέχρι ένα σημείο, θυμάμαι. Ακριβώς. Από εκεί και μετά τα άφησε όλα. Ως ένα σημείο, λοιπόν, τον οποίο να μην μπορούν να θυμάμαι που είχε και τις δικαστικές εκκρεμότητες, ώστε να μην τον βάλουν μέσα. Ακριβώς. Με το δημόσιο της τέτοιας αυτά. Το... Όμως η ομάδα είχε πάρα πολλές εκκρεμότητες. Χρωστούσε πάρα πολλά σε καθοδοσφαιριστές. Χρωστάει πάρα πολλά. Και, μπράβο. Και τα προηγούμενα, τα οποία για ένα διάστημα τα πλήρωσε και δεν ξέρω τι έγινε και με το 99. Έτσι, υπάρχει το η σημερινή, αν την διάβασε. Μπράβο, τον Πετράτο λες τώρα. Βέβαια. Ο Πετράτο, λοιπόν, δεν ξύπνησε ένα πρωί. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι βρέθηκε ο κύριος Γουλιέλμος. Καλός ή κακός, αυτός μας προέκυψε. Δεν υπήρχε άλλος. Μάλλον υπήρχαν κάποιοι, αλλά τελικά δεν τα βρήκαν με τον Λάσκαρη. Ναι. Από τη στιγμή που πήρε την ομάδα όμως. Ήταν νομίζω δύο ακόμη. Δεν σημαίνει ότι ήταν καλύτερη ή χειρότερη. Όχι. Υπήρχαν. Λοιπόν, από τη στιγμή όμως που πήρε την ομάδα. Θα πρέπει να βρει, από τη στιγμή που δεν μπορεί ο ίδιος να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το οικονομικό γίγνεσθες του Άρη, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, με τα χρέη και τα λοιπά, θα πρέπει να βρει συμπαίχτες, αφού δεν μπορεί μόνος του. Γιατί το να... Βρει και ένα συμπαίχτη, δεν θυμάμαι τον άνθρωπο, το όνομά του, που ήταν στα Τρίκαλα, δεν θυμάμαι, και το σωστό να πεις δεν το θυμάμαι, να μην λέω ψέματα. Ναι. Αυτός ο Αριάνος ήταν, ήταν χορηγός μεγάλος, δεν ξέρω αν ήταν και ιδιοκτήτης των Τρικάλων. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος είναι συμπαίκτης αυτή τη στιγμή του κύριου Λάσκαρη. Βέβαια, τώρα, μην ξεχνάμε, ο κύριος Λάσκαρη στην αρχή... ο κύριος Γουλιέλμος στην αρχή, όταν στις πρώτες σας προγραμματικές δηλώσεις, το θυμάμαι πολύ καλά, είχε πει ότι δεν θέλει συμπαίκτη. Ναι. Δεν θέλω συμπαίκτη. Είπε ότι θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε εμείς το καράβι από το, μάλλον το κάρο από τη Λάσκα. Είπε συμπαίκτη. Λοιπόν, γενικά πολλά είπε, θα ακούσεις. Έχει πει πάρα πολλά, ναι, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι εάν έχει βάλει μία ρότα, όπως λες εσύ, με μνημόνιο, ναι, που να πάμε την ομάδα, ωραία, μέχρι ένα σημείο να ξεπληρώσουμε τα χρέη, θα πρέπει τουλάχιστον να κοιτάξει. Ναι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να ενδιαφέρεται για να πάρει το σύλλογο, θα πρέπει τουλάχιστον, ναι, να μην κινδυνεύει ο Άρης. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο βγαίνει από το DNA του Αυτοκράτορα. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτή η ομάδα με τους 21 τίτλους να κινδυνεύει να πέσει κατηγορία. Μια χαρά γίνεται. Μια χαρά και δύο τρομάρες γίνεται. Εγώ το καταλαβαίνω πώς το λες. Μια χαρά γίνεται. Μα έγινε δύο χρονιές. Λοιπόν, πώς δεν γίνεται, αφού έγινε. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν δεν μπορεί, ναι, εάν δεν μπορεί, θα πρέπει να βρει συμπαίχτες. Όχι, λοιπόν. Έτσι πιστεύω εγώ. Ωραία. Για ή να βρει κάποιον να δώσει την ομάδα. Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι. Συγγνώμη, θα το πω, δεν μπορώ. Να το πεις. Θεωρώ ότι ήμασταν τρομερά κολόφαρδοι τις δύο αυτές χρονιές. Τρομερά. Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ήμασταν, διότι υπήρχαν δύο σίγουρα
de facto σίγουρα χειρότερες ομάδες, ακόμη και από αυτόν τον κακό Άρη. Ναι. Θεωρώ ότι η φετινή ομάδα μπορεί να είναι και. Εγώ πάω, με πήγε ο πατέρας μου πρώτη φορά στο μπάσκετ τη χρονιά του 79-80 που πήραμε το πρωτάθλημα, με Χολόπουλο, Ανανιάδη, Σκόνδρα, Παπαγεωργίου Χάρη. Σε τέσσερα, ο Χολόπουλος ήταν και συγχωριανός μας. Όχι ο Χολόπουλος μετά, ο πρώτος. Και ο άλλος ήταν συγχωριανός μας. Ναι. Το 79-80 το πρωτάθλημα του Άρη που έσπασε το κατεστημένο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Τότε με πήγε πρώτη φορά. Θεωρώ ότι από τότε που πάω στο Παλάτι Σπορ αυτή είναι η χειρότερη μακράν ομάδα του Άρη. Έτσι. Χειρότερη. Συμφωνώ. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να σκεφτώ χειρότερη. Το είπα προηγουμένως εγώ. Δεν το άκουσα. Είναι η χειρότερη ομάδα που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Τρομερά τυχεροί τις δύο τελευταίες χρονιές. Θα είμαστε πάντα τυχεροί. Πρόσεξε. Θεωρώ ότι ο κύριος Γουλιάνος, για το πιάσω έτσι λίγο, γιατί βλέπω πώς περνάει η ώρα, ρε φίλε. Πάλι παρατρία πήγε. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο κύριος Γουλιέλμος, δεν θέλω να τον αδικήσω, ό,τι βλέπω σφυρίζω, είπε πολλά και έκανε ελάχιστα, λέω εγώ. Θεωρώ ότι όταν λες κάτι πρέπει να το κάνεις, αν δεν μπορείς να το κάνεις δεν θα το λες. Ακόμη και αν είσαι σίγουρος 99% ότι θα κάνεις κάτι, πρώτα θα το κάνεις, δεν το λες, το κάνεις και μετά. Έτσι. Δεύτερον, θεωρώ επίσης ότι όταν λες ότι έχω βάλει, δεν θέλω να τον αδικήσω, δεν λέω ότι λέει ψέματα, επειδή έχουμε καεί στο γιαούρτι και φυσάμε και το χυλό που πηγαίναμε στη Λέσχη και μας λέγανε ότι ήμασταν 800.000 συν κάποιοι που τώρα βγαίνουν και μιλάνε και στο Facebook. Είναι φοβερό αυτό, μπράβο τους. Ναι. Εγώ θα είχα κλείσει το λογαριασμό μου και θα έλεγα, εντάξει ρε παιδιά. Λοιπόν, μας λέγανε ότι είμαστε 800.000 συν και μπαίναμε με τα μπούνια εκατομμύρια μέσα. Άρα δεν πιστεύω ούτε τον αδελφό μου, ούτε τον αδελφό μου. Αν πρόεδρο του τέτοιο μου έλεγε, θα τον έλεγα φέρουμε απόδειξη. Αποδείξεις. Όταν λες ότι έχω βάλει 1,5 εκατομμύριο, εγώ δεν λέω. Όταν λέω εγώ, ρε φίλε, κάνω συνέντευξη που λέω έχω βάλει 1,5 εκατομμύριο, λέω. Παίρνω τα χαρτιά, να τα. Άτα, εδώ πλήρωσα τον Τζίφρι 70 χιλιάρικα. Πλήρωσα τον Ντρούλινγκ το ζώον 80 χιλιάρικα. Πήραμε αυτά εδώ, να τα. Τα βλέπετε, τα σταχώνω και στη μάπα για να μην μπορεί να πει. Γιατί έχω, επαναλαμβάνω, έχουμε καεί στο γιαούρτι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, άρα. Φεύγω από τον κύριο Γουλιέλμο. Αν δεν μπορεί, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ να αφήσει. Δεν μπορεί ο λαός του Άρη τρίτη χρονιά τέτοια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να βλέπουμε, δηλαδή, τι κάνει ο Κολοσσός. Όχι μόνο αυτό. Και να περιμένεις να σώσει την, να πάρει το παιχνίδι ο κόσμος. Ναι. Αυτό, ρε φίλε, ναι, είναι από τα άδυτα. Ήταν σχόλιο μου που είναι φοβερό, δηλαδή. Ναι, ήταν πριν το μάτς. Δεν ήθελα, σου είπα την προηγούμενη Πέμπτη, δεν ήθελα. Και άλλοι, όχι μόνο ο κύριος Γουλιέλμος. Να πάρει Γουλιέλμος, το παιχνίδι ο κόσμος. Όχι μόνο ο κύριος Γουλιέλμος, δεν θυμάμαι και άλλοι γύρω από την ομάδα. Πιστεύω ότι οι δηλώσει ότι θα γεμίσει ο κόσμος και θα πάρουμε το παιχνίδι. Δηλαδή, άμα ήταν άδειο το παλέ. Τα χάναμε, δηλαδή. Δεν είχε πολύ κόσμο, ναι. Ναι, για μένα. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουνα, στο λέω. Για να μην λένε άλλοι, εγώ δεν ήμουνα με την Κίμη. Όταν κινδυνεύαμε εκεί στου δύο, όταν είχαμε δύο νίκες, πήγα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι δεν θα πέφταμε, γι' αυτό δεν πήγα. Λοιπόν, να λες ότι πρέπει να έρθει ο κόσμος να βοηθήσει. Το θεωρώ όχι κατάντια, ρε όχι φίλε. Όχι μόνο να βοηθήσει. Ναι, ότι, δεν, ναι. Ότι ο κόσμος θα πάρει το παιχνίδι. Είναι σαν να λες ότι δεν μπορεί η ομάδα, πρέπει να έρθει ο κόσμος. Ακριβώς. Λοιπόν, για τον ΑΣ. Ρε ΑΣ. Βρε καλή μου άνθρωποι. Ποιο ήταν Ιανουάριο που ζήτησαν γενική συνέλευση. Τι, κάναμε δύο νίκες, τελείωσε. Γεια σας. Γεια σας. Κάναμε δύο νίκες και καλά σωθήκαμε. Τέλος. Τι έγινε και εσύ. Το ζήτησε, λέει, από την ΚΑΕ ναι. Να πάρουν αναβολή και δεν. Πρόσεξε, πρόσεξε. Εγώ θυμάμαι καλά σε αυτά. Δεν το ζήτησε. Υπήρχε πίεση του κόσμου, του Ζάχου, ας πούμε, του Τζίφρι, εδώ από τα μικρόφωνα, δύο-τρία κάποια. Έτσι. Δεν υπήρχε καμία πρωτοβουλία του ΑΣ να ζητήσει γενική συνέλευση. Πίεσε ο κόσμος, πίεσαν λίγο τα site, φώναξαν τέτοια. Okay. Ήταν και ήττες. Κλακ. Μόλις κάναμε δύο νίκες, γιατί τότε κάναμε ή δύο-τρεις συνεχόμενες. Θυμάμαι, τρεις συνεχόμενες, πήγαμε στις πέντε, τέλος. Είχε έρθει ο Καστέλης τότε. Ναι, ναι, τέλος. Γίναμε Lakers. Τι έγινε εκεί. Να μιλάμε μετά για οκτάδα, να μιλάμε για playoffs. Ναι, άμα μπαίναμε στην οκτάδα, πιστεύω θα πηγαίναμε και στο Λευκό Πύργο να το φωταγωγήσουμε και να παίξουμε. Δηλαδή, θέλω να κάτσω λίγο και στο αγωνιστικό. Για να το κλείσω. Για να το κλείσω. Ναι. Θεωρώ ότι οι θεσμοί πρέπει να λειτουργήσουν, γι' αυτό είναι εκεί πέρα, γι' αυτό λέμε και καλά τα λογότυπα. Ο θεματοφύλακας της ΠΑΕ, ο τερματοφύλακας και ο θεματοφύλακας. Όποιοι δεν μπορούν να αποχωρήσουν, ευχαριστούμε πολύ. Αυτοί που λένε να τα κάνουν, αυτοί που λένε να τα αποδεικνύουν, έτσι. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτή η γενική συνέλευση, να μιλήσει ο κ. Γουλιέλμος. Να μας αποδείξει να κάποια μας πράγματα. Τι γίνεται. Αν δεν μπορεί, τον ευχαριστούμε πολύ και να πάει στο καλό της Παναγίας. Το βασικότερο είναι το μέλη γενέστερες. Ναι, αυτό λέω. Το τι θα γίνει. Αυτό λέω. Να μας πει. Δηλαδή,
τελείωσε η χρονιά στην ουσία. Άντε να θα τελειώσει αγωνιστικά. Τώρα παίζουμε μεθαύριο με τον Ήφαιστο στη Λίμνο, έτσι. Ναι. Και είναι μια ακόμη και αγωνιστική. Με το Ρέθυμνο, ναι. Θεωρώ την επόμενη μέρα μετά το μάτς Άρη Ρέθυμνο πρέπει να κάνει συνέντευξη τύπου ο κύριος Γουλιέλμος να μας πει τι γίνεται. Ποια είναι τα δεδομένα πλέον. Ποια είναι τα δεδομένα, πόσο πήρε την ομάδα, χρωστάει 5 ευρώ, πόσο είναι αυτή τη στιγμή με αποδείξεις. Λέω εγώ, αν δεν το κάνει ο ΑΣ να ζητήσει το λόγο όπως το ζήτησε τον Ιανουάριο και δεν είδα τίποτα να γίνεται. Αν δεν μπορεί και ο ΑΣ, τι να πω, στο καλό κι αυτή. Καλές είναι οι φωτογραφίες, καλά είναι η λεζάντα, αναλειτουργούν και λίγο οι θεσμοί, ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό στον Άρη. Δυστυχώς, τι πράγμα είναι αυτό, δυστυχώς, ρε φίλε. Υπάρχει λειψανδρία, υπάρχει αυτό εδώ το, εντάξει, το καθεστώς, να το πω έτσι, το οποίο ανακυκλώνεται εκεί στον ΑΣ, το οποίο δεν προσφέρει, εντάξει, κάτι. Κύριε Ψηφίδη, δεν προσφέρουν κάτι. Κύριε Ψηφίδη, έτσι, εντάξει, είπαμε, γιατί υπάρχει, θέλω να τα λέμε κιόλα, και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Γιατί θα σου πει τώρα ο άλλος και εμένα όταν λέω κάποια τέτοια. Να φύγει ο Ψηφίδης. Εγώ δεν είπα να φύγει κατά. Ποιος να έρθει. Ένα δίκιο υπάρχει ως ένα μεγάλο ποσοστό. Ποιος θα έρθει να βάλει το κεφάλι του, θα σου πει, με αυτά τα χρέη, τα χρέη του ερασιτέχνη και. Να πιέσει ο Άρης, ο οργανισμός που λέγεται Άρης, όπως ομάδες δίπλα μας παίρνουν πράγματα, να πάρει και ο Άρης το κομμάτι της πίτας που το αναλογεί. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Το κοκαλάκι του γηπέδου. Όλα. Ό,τι κοκαλάκι παίρνουν οι άλλοι θα πάρω και εγώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν βλέπω αναλογικά τίποτα. Αναλογικά με το μέγεθος που έχεις. Έτσι δεν είναι. Φυσικά. Εδώ, αυτά είναι όμως δυσανάλογα εδώ. Γιατί το μέγεθος του Άρη είναι τεράστιο σε σχέση με αυτά τα οποία έχει πάρει. Τίποτα δεν υπάρχει. Με τους συμπολίτες που υπάρχουν δίπλα. Τίποτα, και μόλις τελειώσουν τα πρωταθλήματα, τουλάχιστον εγώ όσο είμαι εδώ πέρα, με την φτωχή τη φωνούλα αυτήν, τουλάχιστον θα πιέσω όσο μπορώ, ούτως ώστε ο Άρης να αρχίσει να διεκδικεί. Το έκανα όποτε ήμουν πίσω από μικρόφωνο, να διεκδικεί. Δηλαδή έχει μαλλιάσει, εσύ με ξέρεις η γλώσσα μου, να λέω ότι πρέπει ο Βλάξ Άρης να πεθάνει. Δυστυχώς ο Άρης συνεχίζει να είναι Βλάξ σε όλα τα επίπεδα, να μην παίζει με τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό είναι στο DNA μας, να ναι, το ξέρεις. Να είμαστε Βλάκες. Τελείωσε. Το γράφει επάνω. Τελείωσε. Γράφει Βέλος ο Βλάκας. Ο Βλάκας. Εννοείται. Ο Βλάκς Άρης. Έτσι γίνεται. Δυστυχώς έτσι. Αν είναι έτσι όπως τα λες, που δεν είναι, λέω να ξυπνήσουμε λίγο και σαν κόσμος. Και σαν, όχι, γιατί, ας τον κόσμο. Όχι, βέβαια, ο κόσμος πιέζει. Ο κόσμος, όταν τον χρειάζεται ο Άρης, τον έχει πάντα δίπλα. Ο κόσμος πιέζει. Ο κόσμος πιέζει όσον αφορά τα εξωγηπαιδικά, την πίεση προς πολιτικούς, την πίεση προς τους θεσμούς, ο κόσμος πιέζει. Έτσι. Και με την ψήφο του και με τη μη ψήφο του και με το, στο δρόμο όταν δεις έναν και πολιτικό, το οποίο αντί να του δώσει και να του πεις, φίλε, αυτά έγιναν για δίπλα. Εδώ και εδώ πέρα, γιατί δεν γίνεται. Τι συμβαίνει εδώ. Γιατί, καλοπροαίρετα, ναι, πάμε στο διάλειμμα. Φυσικά καλοπροαίρετα και φυσικά πάντα ευγενικά, έτσι. Έτσι πρέπει να είμαι. Όταν όμως τον άλλο όχι για δημόσιες σχέσεις, αυτό ναι, είναι το βασικό. Ακριβώς. Στον Άρη δυστυχώς αυτό οι δημόσιες σχέσεις. Έχουμε πολλούς από αυτούς. Το ξέρεις πολύ καλά. Όχι, μόνο τέτοιους έχουμε. Έχουμε. Το 99% μόνο τέτοιους έχουμε. Να κατεβάσω το αμάξι μου έξω από το παλέι, έξω από την Συναλκμίνης και να πω γεια σου, ρε Πρόεδρε, γεια σου. Ρε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο διάλειμμα αμέσως μετά. Ανοίξουμε θα ανοίξουμε τις γραμμές. Αν δεν έχουμε γραμμές, εμείς θα συνεχίσουμε. Έχουμε και άλλα πραγματάκια να πούμε. Πολλά. Το 2310-287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας. 6945-287 και 3 οκτάρια. Αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε με αυτά που λέμε, να βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι. Να το βάλουμε, να παίξει μπάλα και ο κόσμος. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Πάμε στο διάλειμμα, Χρήστο, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε στο Λίμπερο 107,4 των FM. Βρισκόμαστε. Θα ανοίξει γραμμούλες. Θα ανοίξω γραμμές. Λοιπόν, ράδιο Μαρμίτα κυτρινόμαυρη βερσιόν σήμερα. Παρασκευή Δευτέρα ασπρόμαυρη βερσιόν. 2310-287 και 3 οκτάρια δικό σας το τηλεφωνικό κέντρο. Ανοιχτό περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα πάνω σε αυτά που είπαμε και εγώ και ο. Και θα συνεχίσουμε φυσικά να λέμε και ο Πόσμαν, το φιλαράκι μου. Επαναλαμβάνω, 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. Λέγαμε για. Μπάσκετ, για τον μπασκετικό Άρη. Για τον μπασκετικό. Το δεν ξέρω αν. Γιατί πάνω σε αυτά που είπα δεν ξέφρασες θετική ή αρνητική άποψη. Αν θέλεις να συμπληρώσεις. Θέλω δηλαδή να πω το εξής, ότι καλός ή κακός αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Γουλιέλμο, ο οποίος είναι στο τιμόνι της ομάδος. Έτσι. Λοιπόν, ναι, δεν γίνεται, κύριε Γουλιέλμο, να ξαναζήσουμε άλλη μία χρονιά για τρίτη συνεχόμενη αυτό το κατάντημα. Ναι, είναι κατάντια αυτό. Είναι κατάντια αυτό το πράγμα. Δεν είπαμε να διεκδικείς πρωτάθλημα, δεν μπορείς. Δεν εντάξει, γίνεται ο κόσμος να μπει πάλι σε αυτή την αγωνία
για να σώσει την ομάδα. Ναι. Ο κόσμος. Όχι η ομάδα. Ναι. Ο κόσμος να σώσει την ομάδα. Είναι κόσμο. Φοβερό. Είναι φοβερό και, πάντα, και μόνο που το λέμε. Και πάντα επίκληση προς τον κόσμο. Όχι μόνο για βοήθεια να κερδίσουμε, ξέρω εγώ, τον Παθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την Κίμη, οποιαδήποτε. Κατ' επέκταση και για το οικονομικό, έτσι. Εννοείται. Διότι λέω εγώ, δεν γίνεται, επαναλαμβάνω, δεν το σχολιάσα την προηγούμενη Πέμπτη, δεν γίνεται να λες, έλα κόσμε να κερδίσω, στην ουσία αυτό έλεγες, κρυμμένο, να κερδίσω την Κίμη και να έχεις 10 ευρώ και 15, και, δηλαδή όταν υπάρχει έλα κόσμε να σωθώ, βάζεις 5 ευρώ γενική είσοδο, να την κάρει και το παλέ, έτσι. Ωραία. Και τότε, αν είχε 10% να κερδίσει η Κίμη, ή 20% να γίνει 5%, έτσι. Δεν γίνεται και τα δύο δεν γίνεται. Άρα και έλα κόσμε και φώναξε να κερδίσω και έλα βάλει και φράγκο. Και κιόλας. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνονται αυτά. Ναι, γίνονται όμως, όλα γίνονται. Λοιπόν, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, όπως είπες και εσύ, μια γενική συνέλευση. Εν πάση περιπτώσει να δώσει μια press conference ο κύριος Γουλιέλμος, έτσι. Να μας πει τι σκέφτεται να κάνει με την ομάδα ή και τι έχει κάνει για την ομάδα. Και το τι έχει κάνει είναι για μένα. Και τι πρόκειται να γίνει για την ομάδα. Εγώ επαναλαμβάνω. Πώς πάνε. Άδικος δεν θέλω να είναι και ψεύω ότι ο κόσμος του Άρη είναι άδικος. Ούτε αχάριστος για μένα. Δεν είναι. Επαναλαμβάνω, μπορεί αυτά που έχει πει να έχει κάνει και περισσότερο ο κ. Γουλιέλμος. Αχάριστοι δεν είμαστε. Απλά επειδή το παρελθόν. Γιατί ο Άρης είναι ενιαίος, έτσι, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, βάλω και το βόλεϊ μέσα που βολοδέρνει, άσχετα αν εμένα δεν με ενδιαφέρει, κάποιος δεν με ενδιαφέρει, έτσι. Έχουμε καεί, επαναλαμβάνω, στο γιαούρτι, πρέπει κάποια πράγματα πλέον, όπως λέμε, να αλλάξουν, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, πρέπει να αλλάξει και ο κόσμος. Για μένα είναι βασικό, δηλαδή, ότι αυτά που περνάμε φταίει και ο κόσμος, βέβαια το δικό του μικρό ή μεγάλο μερίδιο, είναι σωστό ότι φταίει και ο κόσμος, έτσι. Δεν μαθαίνει ούτε ο κόσμος από τα λάθη του. Έτσι λέω εγώ. Πρέπει να πιέζουμε στη σωστή κατεύθυνση πάντα. Είπαμε, πρέπει να γίνει, ζήτησε ο ερασιτέχνης, Γενική συνέλευση. Κάναμε τρεις νίκες, κι εγώ μέσα, κι εγώ, έτσι. Δεν το ξανά είπα από τότε. Εξαφανίστηκε. Έτσι. Δεν είναι σωστή αντιμετώπιση αυτή. Και δεν είναι σωστή. Και είχαμε το χρόνο, ένα μήνα είχε διακοπή. Το πρωτάθλημα. Βέβαια. Άθυμας, έτσι. Βέβαια. Είχαμε σε αυτό το χρόνο μέσα να γίνουν πολλά πράγματα. Ναι. Τα οποία δεν έγιναν τίποτα. Σωστή παρατήρηση. Επανήρθαμε πάλι σε ένα αγωνιστικό τέλμα, ενώ κάπου είχαμε βρει, έτσι, το φως μας και βαδίζαμε έτσι στο τούνελ για να το πιάσουμε. Ξαφνικά έσβησε. Επανήρθαμε μετά από ένα μήνα και ήταν πάλι μια άλλη ομάδα. Έμπαινε στο γήπεδο, κέρδιζε με 17 πόντους και έχανε με 20. Δηλαδή, ναι, πράγματα τα οποία τα βλέπεις, όχι μόνο σε στεναχωρούσανε. Είχε πλέον ο κόσμος απειβδίσει. Τρεις φορές έγινε αυτό που λες και μάλιστα με ομάδες. Έγινε μάλιστα με τον Κολοσσό, θυμάμαι, στο Αλεξάνδριο. Έτσι ακριβώς. Που ο Κολοσσός ήρθε και χωρίς τους δύο βασικότερους παίκτες. Δηλαδή, αυτό είναι φοβερό. Δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι και ύποπτο για μένα. Ναι. Για μένα είναι μέχρι και ύποπτο, ναι, αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, για να μην πούμε όλα τα άλλα τα οποία έχουμε παίξει και τα οποία. Είχαν την ίδια κατάληξη, ενώ είχαμε κάνει. Άλλα δύο μάτς ήταν. Ναι. Τα πρώτα δύο του Καστρίτη ήταν. Είχαμε βασικά ξεφύγει, μπράβο. Ένα με την μετά Κίμη. Γύρισαν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ένα ήταν με τον ύφεστο, το άλλο με την Κίμη, ακριβώς. Τα θέματα είναι πολλά. Νομίζω. Αλλά αυτός ο οποίος έχει. Το μαχαίρι και το καρπούζι και το μαχαίρι είναι, έτσι, ο κύριος Γουλιέλμος. Αυτός θα πρέπει να κινήσει τα νήματα. Και το πρώτο που έχει να κάνει, πέρα από τη Γενική Συνέλευση, έτσι, την οποία. Ναι, αυτό είναι ζήτημα των θεσμών. Θα, έτσι, πρέπει να δώσει με το τέλος του πρωταθλήματος μία συνέντευξη τύπου, να μας πει τι σκέφτεται και τι πρόκειται να κάνει με τον Άρη. Είναι πολύ βασικό. Αυτή η θολούρα, η αβεβαιότητα και ότι πάμε σε μια άλλη χρονιά πάλι επιπλέον με τα ίδια δεδομένα, έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη. Νομίζω. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν γίνεται. Είναι ψυχοφθόρο αυτό. Αλλά άκουσα. Να μην πω ότι γύρισε την πλάτη, γιατί όταν. Είναι και δικό μου πιστεύω αυτό. Όταν υπάρχει κίνδυνος υποβασμού, όπως βλέπεις. Το παλέ. Υπάρχει συσπήρωση. Σε εμάς υπάρχει συσπήρωση. Δεν μπορεί κανένας Αριανός να διανοηθεί. Επαναλαμβάνω, στο ποδόσφαιρο είμαστε μεγάλη ομάδα. Είμαστε μεγάλο σύλλογο. Στον μπάσκετ είμαστε τεράστιο. Έτσι. Τεράστιο brand name. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί κανένας να φανταστεί τον Άρη στην Α2 και πολύ περισσότερο γιατί με τα χρήματα. Ούτε που να είχαμε, τα ακούσω, ούτε πρόσεξε, να το λέω. Πρόσεξε, γιατί καλό είναι να λέμε Α2, πρόσεξε, να χτυπήσουμε και ξύλο. Αν ο Άρης λέμε τώρα έπεφτε φέτος Α2, δεν θα μένει φυσικά στην Α2 όπως καταλαβαίνεις. Θα πήγαινε στη Β' Αθηνική. Φυσικά στη Β' θα πήγαινε. Αν και το παράθυρο βέβαια έχει κλείσει, δεν ξέρω σε αυτά τα θέματα.
Στην Ελλάδα είμαστε και όπως είδες και με τον Παναθηναϊκό. Ιάκ το έκανε αυτό. Πανιόνιος το έκανε. Ναι, όχι, λέω. Έχει κλείσει το τέτοιο ότι πέφτεις και σβήνονται τα χρέη. Όχι, τελείωσε. Νομίζω σβήνονται τα μισά και κάτι τέλος πάντων. Νομικοί δεν είμαστε. Αλλά δύσκολα θα έμενε στην Α2 αν έπεφτε ο Άρης, έτσι. Κακά τα ψέματα. Άρα μην αμάντα ένα χρόνο Α2 και τέτοιο. Ή και ακόμη και να επανέλθουμε, τα χρέη ούτε δεν σβήνονται. Ούτε καν να το συζητήσω. Ναι, τα χρέη δεν σβήνονται. Άρα λέω ότι ο κύριος Γουλιέλμος έχει μπροστά του μία πρόκληση για μένα, έτσι. Να οδηγήσει τον Άρη σε ήρεμα μονοπάτια. Ή για να πάμε στην ασίστ που με έδωσες και θα πάρουμε τον. Έχουμε το φίλο. Και θα πάρουμε το φίλο. Για την Αμβροσιάδου θέλω να πω ένα σχόλιο. Να κάνω ένα σχόλιο. Πάντα καλό είναι να μιλάμε πριν και όχι μετά, έτσι. Έτσι. Γιατί μετά, μετά χρυσών προφήτες, όλοι είμαστε λίγο πολύ. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Κώστας είμαι. Τι κάνετε? Γεια σου, ρε Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή να πούμε δύο πράγματα και για τον μπάσκετ, γιατί είναι πολύ επίκαιρο και πολύ σωστά το πιάσετε. Αλλά πρώτα απ' όλα να πω γιατί για το ποδόσφαιρο, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μπει σε έναν δρόμο σωστό. Βλέπω μια οργάνωση. Έτσι. Πραγματικά. Όντως. Δηλαδή το ότι πάμε να κλείσουμε παίχτη και ενώ τον έχουμε κλείσει Απρίλιο μήνα, εγώ δεν θυμάμαι. Ποτέ. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Κώστα, υπάρχει ένα πλάνο. Ναι, τουλάχιστον γίνονται αυτά που περνάνε από το χέρι μας, έτσι. Έτσι. Αυτά που γίνονται από το χέρι μας τα πράττουμε και νωρίς. Αυτό είναι σημάδι σωστό, όντως. Και για να μην καπολογώ, γιατί το θέμα τώρα από ό,τι καταλαβαίνω είναι το μπάσκετ, το μόνο που θέλω είναι ότι δεν θέλω το χρόνο, ας πούμε, Φερρυπίνης προς τη φανέλα να θέλω να έχουμε χορηγό, βασικό χορηγό. Ναι, ήταν νομίζω και μία από τις δεσμεύσεις, ή κάνω λάθος, τις πρώτες εξαγγελίες. Το έβαλε τώρα, τις τελευταίες αγωνιστικές έχουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Το welcome λες. Ναι, το welcome. Όχι, δεν μιλάω για το μπάσκετ, παιδιά. Α, για το ποδόσφαιρο. Ναι. Και το μπάσκετ δεν είχε. Και το μπάσκετ δεν είχε. Δεν είχε. Δεν είχε και έβαλε το welcome. Στο ποδόσφαιρο με αυτά, δηλαδή φέτος, γεμάτο γήπεδο, τέτοια τηλεθέαση και δεν είναι δυνατόν να μιλάω. Συγγνώμη, Κώστα, εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή, ψιλοξέρω για να μην κάνω έτσι τον βλάκα. Τι είναι αυτή η welcome, ξέρει κανείς? Όχι. Εσύ ξέρεις τι είναι? Όχι. Τη διάβασα μόνο, αλλά δεν ξέρω. Ναι, ωραία. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Τέλος πάντων. Δηλαδή δεν το είδα. Αλλά άστα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Άστα να πάνε, τώρα... μπάνε. Άστα να πάνε, μπάνε. Πάμε. Πάμε τώρα για το θέμα του μπάσκετ. Ναι. Κοιτάξτε κάτι, παιδιά. Τώρα για την κυρία αυτή που είπε, στην κυρία Αμβροσιάδου. Δεν, ναι. Δεν μπορώ να συζητήσω κάτι γιατί δεν ξέρω αν έχει γίνει και κάτι. Ακριβώς. Μπορεί να είναι καθώς να έρθει να δει το παιχνίδι. Mm. Δεν ξέρω κάτι. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω να φίλε, είναι. Θα σκάσω δηλαδή. Ναι. Μακάρι. Ακούστε, παιδιά. Εντάξει, θα μιλήσει Κώστα όσο θέλει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Συγγνώμη, μακάρι να κάνω λάθος, ρε παιδιά. Mm. Δηλαδή, πραγματικά και να με βλέπετε στον δρόμο και να με φτύνετε και να λέτε, καλά, ρε, είπες αυτό, ας πούμε. Πρόβλεψη κάνω. Συγγνώμη. Στον παγκόσμιο αθλητισμό, δεν ξέρω, ρε Κώστα, βοήθησε με, υπάρχει καμία πρόεδρος σε ομάδα, γυναίκα πρόεδρος? Ναι. Πρέπει να υπάρχει στο NBA, νομίζω. Και στην Ισπανία υπήρχε πρόεδρος. Ποια είναι, στην Ισπανία? Ομάδα, δεν τη θυμάμαι την ομάδα. Ωραία, εγώ επειδή το ρώτησα στην παρέα, ένας μου είπε ότι. Δεν ξέρω αν ισχύει, βέβαια, να μην λέω ψέμα. Ότι πρόσεξε, στη Southampton είναι πρόεδρο, η μεγαλομέτοχος, η ιδιοκτήτρια είναι η γυναίκα. Στη Southampton, δεν ξέρω αν ισχύει. Τέλος πάντων, πόσοι να υπάρχουν, φίλε, στον παγκόσμιο, πρόσεξε. Όχι, όχι, δεν είναι πολύ. Πάνω από τρεις. Δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Και τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε, φαντάζομαι. Ναι, εντάξει, το θεωρώ, μακάρι να κάνω λάθος μέσα, αν είναι και μάλιστα τόσο δυνατή όσο λένε. Είναι πολύ δυνατή πάντως, ναι, σίγουρα. Πρόσεξε, απ' την άλλη πάμε σε άλλη σκάλα. Μπορεί να είναι η δυνατότερη και να μην βάζει. Λέμε, μακάρι να είναι δυνατή, να βάζει και να γίνω ρεζίλη. Το θεωρώ αυτό ανέκδοτο, παιδιά. Ναι, ανέκδοτο το θεωρώ, μακάρι να κάνω λάθος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι αυτή η μπροστινή. Μπορεί αυτή να σου πει: εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ. Θα βάλω κάποιον άλλο. Καλά, αυτό. Καλά, ούτε μας ενδιαφέρει. Φυσικά δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, μπορεί να μας πει: ρε παιδιά, ούτε κάνουμε το χέρι θέλω. Εγώ θα σας δίνω 500.000 και 1 εκατομμύριο ευρώ. Α, όχι, παιδιά. 500 δεν μου λέει τίποτα, φίλε. Άμα μπορεί να βάζει, μπορεί να βάζει 10 εκατομμύρια, εντάξει, να καταλαβαίνει τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Κώστα, είπαμε να αλλάξουν τα δεδομένα. Άκουσε με, είπαμε να αλλάξουν τα δεδομένα της ομάδας. Με 500 και 1 εκατομμύριο και 1,5. Όχι, δεν είναι, στέκεσαι στο ποσό. Ναι. Θέλω να σου πω ότι μπορεί. Καλοδεχούμενα, καλοδεχούμενα, βέβαια. Καλοδεχούμενα. Να μην θέλει αυτή να είναι. Και εγώ πιστεύω και δεν θα θέλει. Γιατί να θέλει να θέλει. Ούτε μας ενδιαφέρει. Ας αγοράσει την ομάδα να βάλει τον Πόστμαν πρόεδρο και να βάζει 10 εκατομμύρια κάθε χρονιά. Ούτε να πατάει. Και το Γουλιέλμο όπως είναι τώρα. Το ίδιο έλεγα για τον Κοντομινά. Γιατί έλεγαν δεν πατάει στο γήπεδο. Δεν μας ενδιαφέρει, φίλε, αν πατάει. Δεν ξέρουμε τώρα, εμείς κάνουμε τριανταμίζ με το μυαλό μας. Δεν ξέρουμε. Μακάρι να ξεφτυλιστώ. Μακάρι. Από εκεί και πέρα όμως. Εγώ πάντως τον πρόεδρο τον θέλω ενεργό, Ζάχο. Ναι, ωραία. Τον πρόεδρο τον θέλω ενεργό. Εννοείται, ρε φίλε. Δεν θέλω δηλαδή τύπου Κοντομινά πρόεδρο. Όχι, ρε, όχι πιο Κοντομινά. Δηλαδή, αν η Αμβροσιάδου πει ότι
Εν πάση περιπτώσει, βάζω έναν υπάλληλό μου από τις επιχειρήσεις μου. Όχι, όπως είχε κάνει τον Κοντομινάς. Το θυμάσαι, από την Τεραμέρικαν. Μας είχε φέρει έναν διευθυντή του και μας έκανε κουμάντο. Λοιπόν, τέτοια πράγματα δεν θέλω. Να σου πω κάτι. Εγώ τον πρόεδρο το θέλω να δει τον Άρη όπως βλέπει την εταιρεία του. Έτσι ακριβώς. Έτσι όπως το είπες τώρα. Όπως βλέπει την εταιρεία του. Έτσι είναι. Εγώ έτσι τον θέλω τον πρόεδρο. Από εκεί και πέρα όμως, γιατί είπατε κάτι για γενική συνέλευση, παιδιά, εκ των ουκ άνευ θα γίνει. Γιατί από ό,τι ξέρω, μακάρι ο άνθρωπος να είναι και καλά στην υγεία του, ο κύριος Ψηφίδης δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει. Άκουσα. Ο κύριος Ψηφίδης έκανε όντως ένα χειρουργείο δύσκολο, με την καρδιά του είχε ένα πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, δεν, λογικά τον ξεπέρασε. Τον βλέπω εγώ εκεί που πάω κάποιες Κυριακές. Πίνω και καφέ, τον βλέπω. Δεν τον μιλάω τον άνθρωπο, δεν τον έχω θάρρος, έτσι. Δεν μπορώ να τον μιλήσω. Είναι πολύ ανοιχτός. Όχι. Δεν κατάλαβες. Φυσικά είναι ανοιχτός και βλέπω ότι μιλάει με όλους ο άνθρωπος. Ναι. Εγώ δεν έχω θάρρος και ούτε θέλω να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω. Ξέρεις τι, πολλές φορές μου το λένε αυτό. Γιατί δεν πας να μιλήσεις. Και τι είμαι εγώ και θα μιλήσω, ρε φίλε. Δεν το κατάλαβα. Όχι, ρε, ένα γεια θα τον πιστεί να μιλήσει. Όχι, δεν θέλω, φίλε, γιατί θέλω. Και ένα γεια να πεις, άκουσε με, τουλάχιστον στη δική μου οπτική γωνία, έτσι. Αν μπω ένα γεια και πιάσω και μια κουβέντα. Εγώ θέλω τον άλλον, τον Μπόσμαν, ας πούμε, να μπορώ να τον κράξω, να μπορώ να τον κάνω κριτική. Συμφωνώ. Κατάλαβες. Δεν θέλω, φίλε, δεν είμαι τίποτα, αλλά δεν είμαι δημοσιογράφος. Η ουσία, Ζάχο, και ναι, Μπόσμαν είναι ότι είναι, εγώ το θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι ο άνθρωπος θα φύγει. Ποιος? Ο Ψηφίδης. Εγώ δεν νομίζω ότι θα φύγει, φίλε. Θα το δείτε, η εγχείρηση έγινε, πάει καλά από ό,τι καταλαβαίνω ο άνθρωπος και πάντα υγεία να έχει. Είναι το θέμα, Κώστα, το θέμα είναι τα χρέη. Για να πάρει κάποιος. Γιατί ο κύριος Ψηφίδης έχει μια ηλικία. Άκουσε λίγο, άκουσε λίγο. Αυτό έχει δίκιο. Γενική συνέλευση, γι' αυτό πρέπει να γίνει. Ξέρεις γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ψηφίδης. Είναι ο κύριος Ψηφίδης γιατί ο κύριος Ψηφίδης έχει μια ηλικία. Όπου ό,τι και να γίνει. Για τον νόμο θα πει. Ακριβώς, για τον νόμο δεν μπορεί να καταδικαστεί. Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, αν μπει κάποιος άλλος, έχω την εντύπωση ότι είναι μεγάλο ρίσκο για αυτόν που θα μπει. Αν μπει κάποιος σε νεαρή ηλικία. Γι' αυτό λέω να πιέσει ο Άρης να διακανονιστούν τα πάντα. Εννοείται. Αυτό είναι ο ρίσκος. Και να σβηστούν και όπως σβήνονται και σε άλλους, να σβηστούν και στον Άρη. Δεν κατάλαβα. Έχει κίνδυνο ο άνθρωπος που θα μπει. Να μην διατρέχει κίνδυνο. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να μπει κανένας. Κανένας, εννοείται. Αλλά από εκεί πέρα η γενική συνέλευση που θα γίνει πρέπει να έχει οπωσδήποτε θέμα μπάσκετ. Οπωσδήποτε. Γιατί όπως είπατε, τρίτη χρονιά, παιδιά, δεν βγαίνει, θα την πατήσουμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται και άλλο, ρε Κώστα, για τον κόσμο. Δεν για τις αντοχές του κόσμου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς υπομονή να κάνουμε. Είναι απίστευτο αυτό. Θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, έχεις εσύ τα λεφτά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, κάτι πρέπει να βρεθεί. Τι είναι, ρε, εγώ δεν τα έχω. Εντάξει, ρε, και από δεν τα έχω εγώ, δηλαδή δεν θα γίνει τίποτα. Ωραία. Ωραία, Κώστα. Θα τα ξαναπούμε, έχει, φίλε. Παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά, καλό βράδυ. Να σε ακούμε έτσι και πιο τακτικά, γνώριμη φωνή και από τα. Ναι, ξέρω, ξέρεις τι γίνεται. Να σου πω και την, για να είμαι και ειλικρινή. Όχι, ρε φίλε. Δεν ακούω πάντα αθλητικά ρεύματα, με την έννοια ότι ξέρεις, θα ακούσει και λίγο μουσικούλα. Αλλά ξηγέσαι, ρε. Εγώ χαρτολογώντα όλο. Δεν σου πω εγώ τι θα ακούσει. Αλλά να ξέρεις τι θα ακούω πάντω. Προ Θεού. Να σε καλά. Καλό δίδυμο με το παιδί. Είναι και ωραίο ανοιχτό και εκείνο. Με τον Μπόσμαν. Τον έχω να καθαρίζει εδώ το σπίτι. Και το παιδί του Πόσμαν που κάνει. Ο ναι, εντάξει, θα τον διώξω όπου να είναι, εντάξει. Να σε καλά. Έγινε, ρε παιδιά, καλό βράδυ, καλά. Καλό, καλό βράδυ. Στον επόμενο φίλο, μετά θα κάνουμε το διάλειμμα, μην καλείτε και θα ξανανοίξουμε τις γραμμές. Γιατί μετά είναι ήδη. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλεις, βέβαια, έτσι. Ο Αριστίδης είναι. Να τόσο Αριστίδης. Γεια σου, Αριστίδη. Αθηναίος σου, Αριστίδης, Αριάννης. Έλα, πάμε. Τι περιοχή, Αριστίδη? Ταμπούρια, Πειραιά. Πειραιάς, έτσι. Κάτω στον Πειραιά, στα ταμπούρια που λέει ο τραγούδι. Στα καβούρια, ταμπούρια, τι λέει. Τα καμίνια. Κοντά είναι. Ναι, κοντά είναι. Πολύ. Να έχει μεγαλωμένος νεαπολίτης, έτσι. Στην τύχη το είπα, αλλά δεν ξέρω από Πειραιά, αλλά δεν μπορεί. Τι είσαι, τι δεν κατάλαβα, είπες. Νεαπολίτης είμαι. Τι νεαπολίτης. Μεγαλωμένος νεαπολίτης, λόγω δουλειάς. Νεαπολίτης είμαι και εγώ, ρε. Σόγαμπρος είμαι, ψέματα. Νεαπολίτης, ε. Εννοείται. Από πού είσαι. Το είπαμε, Νέαπολη. Νέαπολη. Από ποια περιοχή? Όλοι Νεαπολίτες είναι βασικά. Τώρα αυτή τη στιγμή που μένω τώρα. Αφήστε τα αυτά, πάμε στον Άρη που μένει τώρα ο Μπόσμαν. Καμπρό, θα τον πιάσετε τον Μπόσμαν. Στο Στρεμπενιώτη μένω, να έτσι. Στρεμπενιώτη, έτσι. Να το πούμε. Τον Άκη μας. Άντε, άντε. Θα βγείτε και συγγενείς σιγά σιγά. Πιάστε κανένα παιδί, όπως λέει και ο Τάσος. Άντε. Λοιπόν, πάμε, για την Αμβροσιάδου. Εγώ λόγω αυτή εκεί πέρα κάτω στο Πασαλιμάνι. Καταρχήν έχει το μεγαλύτερο ιστιοφόρο στον κόσμο, έτσι. Το ξέρουμε, 90 εκατομμύρια. Η τύπησα. Τόσο το αγόρασε και το νοικιάζει, βέβαια. Το αγόρασε και το νοικιάζει, ρε φίλε. Το αγόρασε και το νοικιάζει. Α, το αγόρασε και 300 χιλιάρια δηλαδή την μέρα. Έχει η Αμβροσιάδου μεγαλύτερο σκάφος από τον Αμπράμοβιτς, μου λες. Γιατί είχα δει το Αμπράμοβιτς και ήταν νησί.
Έχει Αμβροσιάδη μεγαλύτερο από τον Αμπράμοβιτς. 90 εκατομμύρια στοίχησε. Δύσκολο. Ναι. Ή από το ΣΕΙΧ, εκείνο που λέει τη βασιλική οικογένεια, που έχει ένα, έχει ένα σκάφος που είναι όσο η Κύπρος. Γιάκο, άκου λίγο. Άκου λίγο. Έλα, πάμε. Γιάκο, το έχει παρκαρισμένο στο Πασαλιμάνι. Και όλοι είναι το μεγαλύτερο και το πιο είναι σε πρότυπα, πώς το λένε παιδί μου, οικολογικό. Δουλεύει με ηλεκτροκινητήρες τέλος πάντων. Είναι ειδικό να πηγημένο. Εγώ μιλούσα με το μηχανικό γιατί σταμάτησα το. Γιατί όλοι το κοιτούσανε. Και έπιασα κουβέντα με το μηχανικό λόγω δουλειάς. Τώρα με τελευταία τρύπα του ζουρνά μιλάς, έτσι. Ναι, εντάξει, είναι η σχέση. Σου δίνει πληροφορίες. Από, από τη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, αυτή είναι Θεσσαλονικιά. Ναι. Έτσι, έχει, από ό,τι μου είπε ο μηχανικός, έτσι. Έχει πάρα πολλά φράγκα. Και έχει αγάπη για τον Άρη λόγω πατέρα. Ναι, ο πατέρα. Η επιφάνειά της, ξέρεις πόσο είναι. Έχει αυτός 1,2 δις. 1,5 δις ευρώ λέει. Μου είπα. Έχει πάρα πολλά φράγκα. Και εγώ πιστεύω. Μετά έχει να τα χαίρεται, μπράβο. Ναι, μπράβο της, ναι, μαγιά της. Παντρεμένη, ήταν ανήπαντρη, παντρευόμουν να μπας και δείτε κανένα πρωτάθλημα. Αλλά παντρεμένη η γυναίκα, εντάξει. Λόγω του πατέρα της είναι αγάπη για τον Άρη. Αυτή ασχολείται με αυτά, έτσι, δεν πήγαινε στα εκεί πέρα και ποτέ. Γιατί πιάσαμε κουβέντα και από πού είσαι, μου λέει, και αυτά, και αυτά μου τα έλεγε. Και τι ήθελα να πω, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει, η τύπησα δεν έχει καιρό για να έρχεται απλά και να θαυμάζει τον Άρη. Ναι, αυτό έχει μια λογική. Δηλαδή, θες να πεις ότι μπορεί να εμπλακεί αυτό μέσα. Αυτό μια λογική έχει, ρε παιδιά, αλλά λέω να μην δημιουργούνται εγώ αυτό που θέλω. Δεν χάνει τον καιρό του στυλ. Πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη από την Αρκέ. Λόγω φορτωμένου προγράμματος πιστεύω. Αυτό κάτι παίζει τώρα. Παίζει ότι θα πάρει τον Άρη, παίζει ότι θα βάλει απλά έψησε ο Γουλιέλμος να την πλήσει να βάλει κάποια φράγκα. 500 χιλιάρικα, 100 χιλιάρικα, δεν ξέρω τι. Κάτι, εγώ πιστεύω εγώ ότι κάτι... Εγώ λέω, το σχόλιο μου ήταν στην κατεύθυνση ότι να μην δημιουργούνται, γιατί στο πάνω, να μην δημιουργούνται υψηλές προσδοκίες εκεί που δεν υπάρχουν, παιδιά. Εντάξει. Ξέρετε και σε τυπώσεις, ναι, όχι. Ναι. Από μια μικρή χορηγία... Πάντως είναι μια ηλιακτίδα φωτός για μένα. Εντάξει. Και εγώ έτσι νομίζω. Έτσι. Μακάρι να ευοδοθεί, μακάρι. Μακάρι. Εκεί. Ποιος δεν θέλει. Όσον αφορά και κάτι άλλο, θέλω να πω, προδώσω να μιλήσω, είναι... Τελειωμένη υπόθεση για φέτος του Λάινστον. Έχεις άκουγα την εκπομπή σας, δεν ήθελα να πάρω γιατί ήταν πολύ φορτωμένοι οι γραμμές. Αυτός, εδώ το γειτονάκι ο Τρέγιας, ναι. Τι έχει πάθει να πούμε τον Άρη. Τι είπε. Θέλει να μικρύνει ο Άρης. Μάλλον θέλει να μικρύνει ο Άρης τώρα γιατί λέει δεν θέλει να έχει κόσμο. Τι θέλει να μην υπάρχει ο Άρης στη Θεσσαλονίκη. Που δεν νομίζω να είπε. Είπε κάτι τέτοιο χθες, δηλαδή. Εγώ αυτό κατάλαβα, ρε φίλε. Και επειδή έπιασε γραμμή σήμερα. Δεν λείπει. Λείπει. Αύριο θα είναι, θα λείπω εγώ αύριο και τη Δευτέρα. Φυσικά είναι τα πριν και μετά. Είναι πριν και μετά το πρωτάθλημα. Να μην ακούσω καθόλου. Κοίτα, ρε φίλε, Παρασκευή είναι Κυριακή, παίρνουν πρωτάθλημα και Δευτέρα τι. Να θέλω να πανηγυρίζω με το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Άσε εδώ να φύγουμε τίποτα στη Σαχάρα, μπας και δεν τους ακούμε. Ούτε εγώ θα ανοίξω. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, έναν ακόμη φίλο να μην τον αφήσουμε να. Και πάμε διάλειμμα. Ναι, να μην τον αφήσουμε το διάλειμμα που είναι και έτσι μεγαλούτσικο. Πάμε στον τελευταίο φίλο για αυτό το ημίωρο. Καλησπέρα. 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 Καλά, είσαι Ζάχο, Μαρίνος. Να το ο Μαρίνος. Πάω ξύσω ο Μαρίνος. Από Αλεξάνδρου Πολύ. Καλώς τον. Ήθελα να πάρω χαμός. Χθες είχαμε και μπουγατσίνιο, εντάξει. Είχαμε και μπουγατσίνιο. Έτσι, εδώ. Ήθελα να τον ευχηθώ, ας πούμε. Εντάξει, ακούει, μην νομίζεις. Περισσότερες φορές ακούει και στο μαγαζί εννοεί. Ναι. Ακούει, οπότε θα σε ακούσει. Όχι, είναι μορφή, εντάξει. Είναι μορφή, είναι με τέτοια μορφή όπου βγαίνει έξω τον βλέπουν, κατάλαβες. Αυθεντικός είναι, είναι αυθεντικός. Είναι, εντάξει, είναι καλό όντως. Παιδί. Και καλό παιδί, όντως. Ναι, ναι. Πάμε. Κοίταξε, τώρα εγώ τώρα... Δεν ξέρω χθες άμα είδες καθόλου τη Manchester City με την αυτή. Λίγο. Ήταν εκπληκτικό παιχνίδι. Φίλε, έπαθα πλάκα να πούμε. Τι ήταν αυτό. Ναι. Μπάλα πάνω κάτω, γκολ, αυτά. Πού να δούμε τέτοια πράγματα. Εμείς εδώ, και το Juventus Ajax ήταν έτσι. Και το άλλο ήταν ωραίο. Και εκείνο καλό. Και εκείνο χθες, δυνατό. Χθες. Αλλά εμείς εδώ πέρα. Άλλο επίπεδο είναι, ρε Μαρίνο. Εμείς είμαστε τρεις ταχύτητες κάτω. Φτωχή συγγενής. Καταρχήν, βλέποντας Champions League και μετά βλέπεις ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι σαν να βλέπεις σε αργή κίνηση. Ακριβώς. Είναι σαν να βλέπεις σε αργή κίνηση. Τα replay. Σαν να βλέπεις replay ένα παιχνίδι. Έτσι.
Τίποτα, τρελαίνεσαι. Λες τώρα το επίπεδό μας είναι πολύ κάτω, να πούμε, τέλος πάντων. Όταν πέφτει χρήμα. Κοίταξε, εμείς δεν μπορούμε στην Ελλάδα, να σου πω κάτι, τι έχω καταλάβει. Είμαστε, ρε παιδί μου, οι Έλληνες, γενικά μας αρέσει να διχαζόμαστε, η διχόνια. Μαλώνουμε, ξέρω εγώ, για τα πάντα. Το έχουμε σαν λαός αυτό. Δηλαδή τώρα τα κόμματα και οι ομάδες, ας πούμε. Εδώ διχόνια υπάρχει και σε ομοειδεάτες. Όχι μόνο δηλαδή σε αντιπάλους. Δηλαδή, ναι, πραγματικά. Έχουμε την ίδια ομάδα και όμως διχαζόμαστε μεταξύ μας. Σκοτωνόμαστε. Είναι φοβερό πράγμα. Ναι. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, ρε παιδιά, στα βασικά, ας πούμε, να κάνουμε κάτι. Ότι αυτό, εκείνο θα το τηρήσουμε και τέλειωσε, ας πούμε. Κατάλαβες. Δεν γίνεται. Και στο ποδόσφαιρο τα ίδια, ας το πούμε. Πρέπει να είσαι. Δηλαδή για να πάρεις τίτλο στην Ελλάδα. Πρέπει, εκτός από το ότι πρέπει να πάρεις παίκτες, πρέπει να μοιράζεις και λεφτά. Από εκεί είναι πολλά. Έτσι είναι. Είναι κάποια βήματα που πρέπει να κάνεις, Μαρίνο. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς, ας πούμε. Κατάλαβα. Okay. Εντάξει, ρε Μαρίνο. Αυτά, να μην σας κρατάω. Θα τα πούμε. Όχι, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Το αργήσαμε 10 λεπτά και θα μας. Εσύ είσαι δικός μας άνθρωπος. Λοιπόν, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο να σου πω, γιατί αύριο δεν θα μου, όπως και τη Δευτέρα. Και καλό Σαββατοκύριακο να είσαι, Μαρίνο. Ρεπό. Πάω, παίρνει πρωτάθλημα. Θες να πανηγυρίσεις εκπομπές εδώ, τι θες, να πάρω παλαμάκια. Ναι, εσύ, αλλά εδώ και παίζω. Τι λες, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε τουλάχιστον ένα 10 λεπτάκι, έτσι να ανοίξουμε τις γραμμές, να πούμε και τις τελευταίες σκέψεις και εγώ και ο Φίλτατος, ο Πόστμαν. Σε λίγο και πάλι μαζί. Τι ώρα πήγε, παρά 12 λεπτά. Μεγάλο στεναγμό έβγαλες, ρε. Γιατί συζητάμε, όπως και χθες είπα, τα διαλύματα είναι, ακούγονται έτσι τα πιο καλά και τα πιο. Πάντα έτσι γίνεται. Πάντα έτσι γίνεται. Και στις εκπομπές που ψεύγει και στις τηλεοπτικές. Άρα, Φάκελος Αμβροσιάδου, γι' αυτό θα σου δίνω την άσκηση τώρα, γι' αυτά που συζητούσαμε τώρα εδώ στο. Λοιπόν, να πω όμως πριν. Θα το σχολιάσουμε. Αν έχουμε κάποιους φίλους, ένα-δύο φίλους, για αυτά τα 10 λεπτάκια. Το 2310287 και 3 οκτάρια, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Έτσι, 6945287 και 3 οκτάρια. Ο Χρήστος ποιος είναι, επιποδός. Ναι, μου έλεγες, ας πούμε, ρε παιδί μου. Το άνθρωπος δεν είναι επιποδός, δεν είναι όρθιος. Πάμε. Καλά, έλα. Λοιπόν, σαλιάρι, πάμε. Όντως, ντρούλινγκ είσαι. Ντρούλινγκ, λοιπόν. Θέλω να πω το εξής. Αυτό που μου έλεγες, ας πούμε, και συζητούσαμε εδώ στο time out, ότι. Ο Καρυπίδης, εγώ σε είπα ότι αν πάρει έναν τίτλο με τον Άρη, θα είναι ο πιο πετυχημένος, ας πούμε, πρόεδρος μετά τον Καμπάνη. Έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί και εκείνος τίτλο πήρε. Λοιπόν, ναι. Από τότε έχεις να πάρεις κάτι. Όντως. Εδώ και 50 χρόνια περίπου. Συναπτά έτη. Λοιπόν, και με λες εσύ βέβαια ότι αρκεί. Όχι, να μην πάρει τίτλο. Και τίτλο να μην πάρει. Αρκεί να φέρει έναν παίχτη, ο οποίος θα αναλάβει την ομάδα και θα τον κάνει πρωταγωνιστή. Θα τον κάνει, σου είπα, να διεκδικεί, για να μπει στη διεκδίκηση στόχων, παύλα τίτλων, έτσι. Πρέπει να πέσει και χρήμα, έτσι. Ναι. Άρα αν έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος, για μένα μην πάρει τίποτα. Όπως το ίδιο είχε και τον κύριο Κουλιέλμο. Ακριβώς. Αχάριστη δεν είναι αντιπαράθεση τώρα που θέλω να πω. Αχάριστη, δεν είναι, ο χάριστος δεν είναι ο κόσμος τώρα, ούτε εγώ πιστεύω. Αν δηλαδή ο κύριος Κουλιέλμο μου φέρει βέβαια την κυρία Αμβροσιάδου και να λάβει την ομάδα. Θα είναι σαν να πήρε ο Άρης πρωτάθλημα. Ακριβώς. Βέβαια η κυρία Αμβροσιάδου, οποιοδήποτε, ο κύριος Αμβροσιάδης ή ο Bill Gates, να έχω έναν πλούσιο να βάζει κιόλας, έτσι. Αν έχω τον Μελισανίδη, που είναι, ξέρω εγώ, η περιουσία του ανέρχεται στα πόσα δις και δεν βάζει χρήμα, τι να το κάνω. Εγώ θέλω κάποιον να υπάρχει και να βάζει. Να έχω τον πιο πλούσιο και να μην βάζει, δώρο να δω. Εννοείται ότι θα έρθει για να δουλέψει και να μπορέσει να αναπτυχθεί ο σύλλογος. Πάμε στο φίλο όμως. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλώς. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θες. Ένα λεπτό, φίλε μου, δεν ακούς και έκανε μια διακοπή. Έλα, Χρήστο, όπως θες. Έλα, Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο. Πάμε. Λοιπόν. Για την Αμβροσιάδου που λέτε, να σας θυμίσω και την Τζόρντε που έχει τα διαμάντια και είδαμε που κατέληξε. Κρατάω μικρό καλάθι. Ναι, για αρχή. Μικρό καλάθι πρέπει να κρατάμε πάντα, ακόμη και αν ακούσουμε ότι θα έρθει ο Bill Gates στον Άρη. Διότι αν έρθει ο Bill Gates, μπορείς ένα χρόνο να είναι και σε κάποιο πεζοδρόμιο με ακορντεόν και να ζητάει κανένα ευρώ. Αν έρθει στον Άρη, πιστεύω είμαστε τόσο τυχεροί. Άλλο, πάντως αυτό που λες δεν είναι το ίδιο. Για ποιο λόγο δεν είναι το ίδιο? Το Λάσκαρη και την κυρία Λάσκαρη, αν γκουγκλάριζες την ίδια μέρα που ακούσαμε το όνομά τους, δεν θα έβρισκες τίποτα, έτσι. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Αν γκουγκλάρεις την Αμβροσιάδου, υπάρχουν 4 τόμοι, εντάξει. Δηλαδή η μία είναι γνωστή και η άλλη ήταν ο Λάσκαρης ή η Λασκαρίνα, τέλος πάντων, ήταν άγνωστη.
Έχει διαφορά. Σου, απλά σου λέω την άποψή μου. Λοιπόν, ναι, καλά. Μικρό καλάθι έτσι κι αλλιώς πρέπει να κρατάμε. Και αυτή η γνωστή βέβαια η Αβροσιάδο, όπως το είπες και Ζάχο, είναι στον κύκλο της. Ναι, στον κύκλο της. Εδώ πήρε τη διαφήμιση που. Τώρα την έμαθε όλη η Ελλάδα. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι είναι. Λοιπόν, ναι, πριν είχες δίκιο, γιατί και μέσα στην Κίνη είχαμε πάρει 20 πόντους διαφορά και χάσαμε με 20. 18, 18, ναι. Έτσι χάσαμε 18, ναι. Είχαμε πάρει 17 και χάσαμε 18. Ναι, ναι, τραγικό ήταν αυτό. Αν το θυμάμαι καλά, 48-13 ήταν. Τα τελευταία 15 λεπτά έγινε 48-13. Να βγάλαν την πίστη. Ρε παιδιά μου, τώρα έχοντα σημείο αναφορά την ομάδα εκείνη τη δεκαετία του 80, δηλαδή ό,τι και να πούμε τώρα, ό,τι και να δούμε είναι λίγο, α πούμε. Δεν ξέρω. Όχι, όχι, δεν έχουμε. Είναι τυχερό που τα έζησε αυτά. Πόσο χρονών είσαι, αν επιτρέπετε. 41 χρονών είμαι εγώ. 41. Λίγο τα έζησε. Λίγο μικρό. Είναι λίγο. Τα έζησε, εντάξει, έχει σημασία τα έζησε. Δηλαδή κάθε Πέμπτη να βλέπει να αδειάζουν οι δρόμοι. Σαν μπόμπιρε, αλλά τα έζησε, όντω. Ναι, ναι. Μικροί, μεγάλοι παππούδες να λένε για την Αριανάρα, εντάξει, τώρα τι να λέμε. Και ήμασταν άτσι που μια φορά έπρεπε να πάρουμε ένα τέτοιο. Ένα φάλινα φόρνα. Ναι. Έπρεπε να πάρουμε να κερδίσουμε, γιατί βγάλανε γλώσσα και οι Παναθηναϊκοί οι οποίοι έχουν πάει πολλές φορές. Καλά, ρε φίλε, 6 έχει ο Παναθηναϊκός, να μην βγάλει. 6 έχει. Κοίταξε, έχει κάνει επιτυχίες, αλλά τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει ο Άρης δεν είναι καμία σχέση. Αυτό συμφωνώ, συμφωνώ. Δηλαδή το τότε μπάσκετ με αυτό. Μπαρτσελόνες, Μακάμπι, δηλαδή καμία σχέση. Βέβαια, αυτοί λένε άλλα πράγματα τα οποία μπορείς εύκολα να τα αντικρούσεις. Εντάξει, αν μιλήσεις εννοώ με κάνα Παναθηναϊκό 25χρονο, 30χρονο, λέει άλλα πράγματα, αλλά εντάξει, υπάρχουν συντριπτικά επιχείρηματα εναντίον, οπότε. Και για την μπάλα, εντάξει, ας πούμε για την μπάλα λιγάκι, μπαίνουμε αυτό που είπε και ένας φίλος προηγουμένως, μπαίνουμε σε καλό δρόμο έχουμε μπει, έχουμε καλούς παίχτες με 2-3 προσταφορέσεις, θα πάμε καλά, θα πάμε καλά, θα είναι και η ομάδα πιο δεμένη του χρόνου, πιο δουλεμένη κιόλας, εντάξει, τους έχουν διάσκεδα παιδιά και πιστεύω θα πάμε καλά. Έτσι, αυτό προσδοκούμε, να δούμε έτσι κάποιες θυπητές αδυναμίες που έχει η ομάδα σε θέσεις που φάνηκαν από την αρχή να γίνουν κάποιες καλές ποιοτικές προσθήκες. Και φυσικά να δέσει ακόμη περισσότερο η ομάδα. Ζάχου, και αυτό που έλεγες χθες. Ναι. Εμείς την Κυριακή, επειδή είμαστε καλή ομάδα, είμαστε ποιοτική ομάδα, έχουμε τεχνική ομάδα, είμαστε, έχουμε τεχνίτες, αν δεν έβρεχε, το μάτς θα ήταν διαφορετικά το αποτέλεσμα. Και εγώ το πιστεύω, φίλε, και εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν κερδίζαμε ή όχι, μπορεί να έλεγε χ, δεν έχει σημασία, γιατί ο τρόμος της καλή ομάδα έχει. Σίγουρα θα είχαμε σκοράρει, πιστεύω, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, θα είχαμε σκοράρει. Θα είχαμε σκοράρει το εγώ θεωρώ ότι αν σκοράραμε και πρώτοι μπορεί και θα και το αυτό κερδίζαμε. Αυτό το μπορεί να κερδίζαμε. Έχει δίκιο. Γιατί θα έμπαινε αυτό που κάναμε εμείς, θα έμπαινε ο Ατρόμητος να το κάνει. Στη διαδικασία να κυνηγήσει ο Ατρόμητος. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Εκεί στο σου του Ρος, άμα έκανε έτσι λίγο πιο χαμηλό, ήταν πιο έτσι. Εντάξει, δεν πειράζει. Στην κεφαλαία του Ντεγκινή μπορούσε. Δεν πειράζει, ρε Χρυσάκη, σιγά τώρα. Δεν πειράζει. Σας χάρουνε. Φέτος σας χάρουνε. Δεν πειράζει. Έγινε αυτά, παιδιά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Βλέπω και παραπέντε, μην μπαίνεις γραμμές, Χρήστο. Παραπέντε βλέπω, να πούμε λοιπόν. Έτσι να κάνουμε και τον σιγά σιγά και τον επίλογο να διαβάσω και τους υποστηριχτές. Βλέπω εδώ έτσι για να. Από το All About Άριστο Αλίευσα. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το να είσαι δικηγόρος, εντάξει, τη δουλειά του κάνει ο άνθρωπος. Για τον Παναγόπουλο θα μιλήσεις. Ναι, ναι, έτσι ένα σχολιάκι. Όντως θέλει. Κοίτα, και θέλω να μου σχολιάσεις λίγο και τις δύο ποινές. Ποιες ποινές? Του Όφη και του Παναθηναϊκού. Καλά, τη σχολίασα του Όφη. Του Παναθηναϊκού ήταν δεδομένο, δεν γινόταν να μην. Νομίζω ότι του Παναθηναϊκού, φίλε. Ναι. Τι να γίνει, δηλαδή τι. Ήταν πραγματικά η θεία δίκη αυτό που βγήκε. Ότι. Έτσι έπρεπε να γίνει από την αρχή. Μα δε, ήταν εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Περίμενε λίγο, Ζάχο, γιατί εδώ υπάρχει μια ένσταση. Ναι, ποια είναι η ένσταση. Η ένσταση ποια είναι. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο δικαστής που πρωτοδίκως μου βγάζει απόφαση. Να συνεχιστεί από το 70, ενώ έχουν οι άλλοι βγάλει μαχαίρι και πήγαν στον πάγκο. Εδώ αθώθηκε ο Όφη. Εδώ αθώθηκε ο Όφη. Ας τον Όφη, μιλάμε για αυτό τώρα, για τον Παναθηναϊκό. Περίμενε λίγο. Δηλαδή, γιατί πρωτοδίκως, δηλαδή αυτού δεν του ελέγχει. Εσύ θεωρείς χειρότερη του Παναθηναϊκού, του Όφη θεωρώ χειρότερη. Συγγνώμη, δηλαδή. Τι εννοεί. Εσύ θεωρείς χειρότερη, δηλαδή, την πρωτόδικη του Παναθηναϊκού από την αθώση του Όφη. Όχι. Αυτή είναι εφάμιλες νομίζω. Όχι, όχι. Εγώ τις θεωρώ εφάμιλες. Όχι, όχι. Να σου πω γιατί. Καμία, γιατί εγώ δεν τις βάζω καν στο ζήτημα. Περίμενε λίγο. Περίμενε εντάξει, λίγο. Εδώ είμαστε. Το ένα είναι δωροδοκία, όπως το λένε, έτσι για τον Όφη. Έμεση, μιλάμε. Άμεση ναι, με δωροδοκία. Έμεση. Το άλλο ρε φίλε κινδύνεψε ζωή. Ο άλλος πήγε με μία λεπίδα 10-15 εκατοστών στον πάγκο
Υπάρχει αυτό ότι έγινε. Υπάρχει οπτικό ακουστικό. Υπάρχει και υπάρχει. Συγγνώμη, δεν το ξέρω. Αν υπάρχει αυτό, το και εγώ το θεωρώ αυτό. Ρε, όταν φίλε, υπάρχει έλεος, απειλή, δηλαδή. Απειλή. Απειλή ζωή. Απειλή. Ναι. Μπήκανε μέσα, ανοίξαν την πόρτα από την κερκίδα, μπουκάρανε μέσα και φτάσανε μέχρι τον μπάγκο. Συγγνώμη, ρε, φίλε. Των φιλοξενωμένων. Δηλαδή και αυτό. Και ο άλλος τους λέει ότι δεν θα τιμωρηθείς. Θα τιμωρηθείς μόνο για τα έξω από το γήπεδο και μέσα θα συνεχιστεί από το 70 και μετά. Ωραία, άκουσε με. Αν θυμάμαι καλά. Είναι απίστευτο. Και είναι τακτικό δικαστή αυτό. Αυτό θα έλεγα τώρα που το πήρες από το στόμα μου. Υποτίθεται ότι υπάρχουν τακτικοί δικαστές. Έτσι δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτός τακτικός δικαστής ήταν. Και οι δύο. Και για τους άλλους τακτικούς. Ναι, στον ένα έβγαλε τακτικός και στο άλλο άτακτος. Ωραία. Είναι απίστευτο πράγμα. Αυτό το οποίο βγήκε. Δηλαδή για μένα ήταν κάτι όπως βέβαια και το δεύτερο αυτό με τον Όφη. Έτσι. Να θώσει. Δηλαδή... Άρα πού φτάνουμε. Γιατί ξεκινήσαμε από τον Παναγόπουλο, ο οποίος βλέπω εδώ για να πω την είδηση. Γιατί την είδηση τέλος πάντων. Ότι στο κενό, διαβάζω από το Ολαμπαουτάρη, στο κενό έπεσε ακόμη μια φορά έτσι του Παναγόπουλου περί επανεξέταση τη υπόθεση του μετοχικού κεφαλαίου τη Νέα ΠΑΕΑΡ. Για γέλια και για κλάματα. Καταλαβαίνω ότι είσαι αντιαριανός και εμείς είμαστε αντιπάοξες, δεν είναι κακό. Και καταλαβαίνω ότι είναι η δουλειά σου. Αλλά ρε φίλε, μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Δεν βαρέθηκες. Δεν βαρέθηκες, ρε φίλε. Είναι απίστευτος. Ρε φίλε, δεν βαρέθηκες πραγματικά σου. Είναι έτσι... απίστευτος ο συγκεκριμένος. Και τελικά έκανε παρέτηση, λέει. Παρέτηση, από την... ναι. Μπράβο. Μπράβο. Πιστεύω στη 18η φορά. 18η φορά παρετήθηκε. Λοιπόν, για να κλείσουμε με αυτό, επαναλαμβάνω πάνω στην κριτική που έγινε και στον κύριο Γουλιέλμο. Δεν ξέρω αν ήταν σκληρή ή όχι. Επαναλαμβάνω. Δεν νομίζω να ήταν σκληρή. Όχι, όχι. Εγώ και σκληρή να ήταν, θα έλεγα κάτι τώρα που θα ήταν αντιραδιοφωνικό. Κατάλαβε ο κόσμος τι. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν σκληρή. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει και λέω πάντα το μότο μου είναι ότι ό,τι βλέπω σφυρίζω. Λέω, αν ο κύριος Γουλιέλμος, παρένθεση Παύλα Καρυπίδης, παρένθεση Παύλα, όποιος ασχολείται με τα κοινά του Άρη, όποιο τμήμα. Για να το κάνω έτσι όλο το φάσμα. Όλο μαζί, να βάλω τους πάντες. Φέρουν στην ομάδα ανθρώπους οικονομικά δυνατούς οι οποίοι θα βάλουν το τμήμα μπάσκετ και το τμήμα ποδοσφαίρου σε τροχιά διεκδίκησης. Και δεν μας ενδιαφέρει αν είναι μπροστινή αυτή, έτσι. Καλά. Αυτό είναι δεδομένο. Εμένα με ενδιαφέρει, σου επαναλαμβάνω, σου λέω να πέφτει χρήμα και να μπει η ομάδα, το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Για τα δύο αυτά, εγώ τουλάχιστον ενδιαφέρομαι πιο πολύ, σε τροχιά διεκδίκηση στόχων. Τίτλων. Στόχων παύλα τίτλων. Αν ο κύριο Γουλιέλμο φέρει την κυρία Βροσιάδου, θα γραφτεί το όνομά του όπως και ο κύριο Καρυπίδη. Με χρυσά γράμματα. Γιατί το παράδειγμα το ίδιο είναι και σου λέω. Λέμε ο Άρης, ο αυτοκράτορας του Μιχαηλίδη, του Προέδρου των Τίτλων, αλλά λέμε ποιο έφερε, όλοι ξέρουν ποιον έφερε τον Γκάλι. Ποιο τον έφερε, παιδιά, τον Γκάλι. Ο Τσιλιγκαρίδης λέμε. Έτσι είναι. Έτσι, καλή του ώρα εκεί που είναι. Ο Τσιλιγκαρίδης. Άρα θα λέμε ο κύριος Καρυπίδης, ας μην πάρει τίποτα. Ο κύριος Γουλιέλμος, ας μην κάνει τίποτα. Αν φέρει την Αυροσιάδου και ο Άρης μπει στο κλαπ αυτών των ομάδων που θα κυνηγάει πρωτάθλημα Ελλάδος και θα παίξει, να είστε σίγουροι μετά, και Ευρωλίγκα, λοιπόν θα γραφτεί το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Άρη. Δεν είμαστε αχάριστοι. Συμφωνώ. Έχεις καλύψει 100%. Αυτό άλλωστε είναι και το ζητούμενο, έτσι. Να αλλάξουμε σελίδα. Ήδη στο ποδόσφαιρο έχουμε αλλάξει σελίδα, έτσι λοιπόν. Το μπάσκετ βέβαια είναι μια πονεμένη ιστορία. Είπαμε, το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει ο κύριος Γουλιέλμος. Αυτός είναι που θα κινήσει τα νήματα για να αλλάξει επίπεδο πρώτα η ομάδα. Γιατί αυτό είναι, είμαστε στο τελευταίο, είμαστε δηλαδή στον πάτο του βαρελιού αυτή τη στιγμή. Είναι, τι, πιο έτσι, κάτω. Λοιπόν, πιο κάτω δεν υπάρχει για τον Άρη. Έχουμε υπάρχει, φτάσει υπάρχει, πάτο. Υπάρχει, πτώση. Όχι, πτώση, ρε φίλε, υπάρχει, αυτό δεν θέλω ούτε καν να το συζητήσω. Πώς δεν υπάρχει πιο κάτω. Αυτό δεν θέλω ούτε καν να το συζητήσω. Δηλαδή, εάν τυχόν γίνει, σκάσει αυτή η βόμβα, σοπιανού τα χέρια σκάσει, αυτό είναι για κρεμάλα. Τελείωσε. Εντάξει, άστε, τέρμα. Άστε, άστε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να γίνει με τον αυτοκράτορα. Δεν με κάνει τώρα. Άξιο, άσε τι κρεμάλε. Γιατί και τις γκυλοτίνες. Ναι. Γιατί έπεσε τρεις φορές ο Άρης και δεν μύτη δεν άνοιξε. Άσε τις κρεμάλες. Άσε κρεμάλες. Με λες άλλα τώρα εσύ. Εγώ σου μιλάω για τον μπάσκετ του Άρη. Έτσι. Ψέματα είναι αυτό. Σου μιλάω για τον μπάσκετ του Άρη, το οποίο είναι μία φανέλα, το έχω πει 1.000.000 φορές, που άμα την πετάξει κάτω στέκεται όρθι. Ναι. Λοιπόν, όρθια στέκεται. Όρθια στέκεται. Μπράβο, φίλε. Λοιπόν, τέτοια είναι η φανέλα του Άρη στο μπάσκετ. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι παρέρχοντες και αντιπαρέρχοντες του άνοιξε το δρόμο ο Άρης. Κανένα άλλο. Λοιπόν. Το μήνυμα του φίλου του Παναγιώτη λέει Ζάχο, βέβαια το στην αρχή του διαβάζω τώρα, μας ανατρίχιασες με το ηχητικό. Να πω ότι αυτό το ηχητικό συνόδευε όλες τις εκπομπές μου και στα αθλητικά νέα και στο Yellow.
Και μου το κατάλαβα, ρε Παναγιώτη, γιατί μου λες, εγώ ακούω μόνο λίμπερο από τα αθλητικά. Δεν ακούω τίποτα άλλο. Φάνηκε αυτό γιατί δεν ήξερες το ηχητικό της Μαδρίτης. Λοιπόν, πάμε στους βασικούς υποστηριχτές να κάνουμε και τον επίλογο και να κλείσουμε, να δώσουμε βήμα στην επόμενη εκπομπή. Ωραία. Ξεκινάμε με το πορκίτο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά. Ήρθε η ώρα τώρα να πεινάσω. Και χειροποίητες νοστιμίες θα πάω να φάω κιόλας, να σας τρέχουν τα σάλια, σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, έχει το πορκίτο, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέρκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Και φυσικά, μεγάλη εβδομάδα έρχεται, πρέπει να υπάρχει και υπάρχει νηστίσιμο μενού. Αποτελείται από φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια σε σχάρα, καλαμαράκια που μπορείτε να τα συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη, πίτα, κυπριακή ή κανονική και φυσικά πάντα σε χορτασικές τεράστιες μερίδες. Καραόλη και Δημητρίου 52 και delivery 23 15 25 55, κατεβάζοντας την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας μέσω κινητού, 10% έκπτωση. Και Pepsi UEFA Champions League Masters. Στο φετινό UEFA Champions League, αν είσαι master στο UEFA Champions League ποδοσφαιρικές γνώσεις, πετάς για τον τελικό postman. Μπες στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook, απάντησε σωστά στο Pepsi Quiz, εσύ αποκλείται άσχετο εσύ, και κέρδισε διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη. Τι λένε Pepsi, ρε. Pepsi τι λένε. Pepsi είπα, τι ακούς. Pepsi ακούς. Pepsi είπα. Να, νομίζεις. Νομίζω. Ναι, ναι, έτσι. Pepsi. 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 Εντάξει, μπορεί να το είπα μία φορά λάθος, το διαβάζω 300 φορές. Άντε, ξαναπέστε. Pepsi. Pepsi. Α, μπράβο, ωραία. Και να είσαι καλή Pepsi. Ωραία. Κατάλαβες, Pepsi. Και κερδίζεις, τι κερδίζεις αν μπεις στο quiz και απαντήσεις σωστά. Διπλό εισιτήριο για το τελικό στη Μαδρίτη, στο γήπεδο το καινούργιο της Ατλέτικο, γίνεται το τελικό της Champions League, σου το λέω. Κερδίζεις επίσης PlayStation. Καλά, στο παλιά άφησες τη φραγίδα σου εσύ, οπότε... Ναι. Και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Και στο καινούργιο να αφήσουμε. Το κλείσανε. Και αφού πέρασε από εκεί, το κλείσανε τέρμα. Ζήσε όλες τις ανατρεπτικές στιγμές του φετινού UEFA Champions League μέχρι το μεγάλο τελικό, παρέα με την απολαυστική γεύση της αγαπημένης σου Pepsi Max. Γιατί ποδόσφαιρο και Pepsi πάνε πάντα μαζί. Επίλογο, κύριε, να σε ευχαριστήσω καταρχήν. Τρίτη φορά ήρθες. Να είσαι καλά. Στην τέταρτη, αν έρθεις και 20 ευρώ πρέπει να φέρεις. Τζοτζάμπα πέθανε. Εσύ πρέπει να δώσεις. Εγώ θα φέρω. Αυτό μας έλειπε. Έρχεσαι στη νούμερο 1 εκπομπή, ρε φίλε. Νούμερο 1 εκπομπή στη Θεσσαλονίκη. Δεν φτάνει, δε φτάνει εδώ πέρα, είναι prime time που ήρθα εδώ. Prime time είναι. Δεν θα γίνεται. Τώρα μην με κάνεις. Να σε ευχαριστήσω έτσι. Γιατί προσωπικό χρόνο του καθενό είναι υπερπολίτημο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, άλλωστε μου αρέσει, είναι κάτι το οποίο τα αγαπάω. Έτσι. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Έτσι. Και βέβαια μαζί με σένα εδώ γίνεται ακόμα καλύτερο. Έγινε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης. Η εκπομπή έχει τίτλο Μπαλαντέρ. Μέχρι τις 12 θα σας κρατήσει καλή συντροφιά, πιστεύω. Από μένα, τον Πόστμαν και τον Βασίλη και ο Συνηχοληψία, να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.